Μπορώ να πω, έχοντας κοινούς προβληματισμούς και εγώ στους δρόμους της φιλοσοφίας κινήθηκα με τον Κώστα, ότι έξω είναι εκεί όπου γινήκαμε περισσότερο από ποτέ Έλληνες και συγχρόνως άνθρωποι του κόσμου. Το 1970, στη δεκαετία του 70, εγώ ήμουνα στην Αμερική και πρώτη φορά άκουσα τον Κώστα Αξελό, για τον Κώστα Αξελό από τον Marshall McLuhan, όταν είχα πάει ένα καλοκαίρι στον Καναδά για να περάσω κάποιες εβδομάδες μαζί του μετά από τη σύσθεση ενός καθηγητή μου. Μου είπε τότε ότι υπάρχει ένας σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος στο Παρίσι που θα έπρεπε κάποτε να γνωρίσω. Δεν τον ήξερα. Χρόνια αργότερα, το 1977, όταν ίδρυσα το Ιωνικό Κέντρο Στοιχείο, άρχισα να προβληματίζομαι για το ποιος θα έπρεπε να δώσει ψυχή και όραμα σε αυτό το ίδρυμα και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ήρθε στο μυαλό ήταν ο Κώστας Αξελός. Έκανα αρκετά ταξίδια στο Παρίσι και είχα το προνόμιο να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους ελληνικής καταγωγής και Γάλλους. Ανάμεσα τους τρεις που προσκάλεσα τότε, τρεις ανθρώπους που βοήθησε η γαλλική κυβέρνηση, οι Γάλλοι φίλοι μας, τους στήριξε τα δύσκολα χρόνια που έπρεπε να βγουν έξω από αυτό το καζάνι που έβραζε, που ήταν η Ελλάδα στη δεκαετία του 40. Αυτοί ήταν ο Αξελός, ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο Γιάννης Ξενάκης. Και οι τρεις δίδαξαν τα πρώτα τρία χρόνια στο Ιωνικό Κέντρο. Θυμάμαι, ο Κώστας δεν μπορούσε το καλοκαίρι του 1980 που αρχίσαμε. Ευτυχώς ήρθε το επόμενο καλοκαίρι και τότε είχε έρθει και εκείνο το άτομο, η κυρία, η οποία τον συνάντησε στο Ιωνικό Κέντρο και περιέβαλε με τόση φροντίδα, απεριόριστη αγάπη και ανέδειξε το έργο του. Και αυτή είναι η κυρία Κατερίνα Δασκαλάκη, στην οποία εγώ είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα όλοι μαζί. Ο Κώστας Αξελός στο Παρίσι ανακάλυψε περισσότερο από ποτέ τον εαυτό του και την ελληνική του ταυτότητα μέσα από τις διανοητικές διαδικασίες, αντιπαραθέσεις που ένας ενεργός φιλόσοφος έχει με τους ανθρώπους της εποχής του. Σύντομα ανακάλυψε, όπως μου εξήγησε ο ίδιος σε διάφορες συζητήσεις που είχαμε στο Παρίσι, σύντομα ανακάλυψε ουσιαστικά ότι οι διανοούμενοι τους οποίους εκείνος από μακριά εκτιμούσε βαθύτατα είχαν έναν αρκετά περιορισμένο ουσιαστικά τελικά ορίζοντα και ανέπτυξε διάλογο με δύο ουσιαστικά στοχαστές οι οποίοι ήταν και αυτοί ελληνιστές, τον Μάρξ και τον Φρόιντ. Δεν έμεινε όμως σε αυτούς και δεν θα αναλύσω σήμερα την τώρα, εγώ δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, την σχέση του Αξελού ούτε με την φιλοσοφία ούτε με τους διανοουμένους της εποχής του. Θέλω όμως να μοιραστώ 2-3 πράγματα μαζί σας από αυτές τις συζητήσεις και από το σεμινάριο που έδωσε Στοιχείο το 1981 και τις δικές μου εντυπώσεις. Πέραν από τον Μάξ και τον Φρόιντ, με τους οποίους έμεινε σε ένα διάλογο σ' όλη του τη ζωή, ο Αξελός
κυρίως διαλέχθηκε με τον Χάιντεγκερ, του οποίου το έργο περιέλαβε με περισσή φροντίδα, τον μετέφρασε και με αυτόν κυρίως συνομίλησε, γιατί είχε από όλους ίσως την πιο στενή διαλογική σχέση. Μια σχέση που ανάγεται στους Ιόνες φιλοσόφους και ειδικότερα στον Ηράκλητο και στο λόγο του Ηράκλητου, όπως τον αντιλαμβανόταν με ένα έξοχο, θα έλεγα, τρόπο ο Κώστας Αξελός. Έναν λόγο ο οποίος δεν μπορεί να είναι στατικός, είναι δυναμικός. Ένας λόγος ο οποίος δεν μπορεί να καθοριστεί στο χρόνο. Ένας λόγος ο οποίος καταδεικνύει τα όρια της καθημερινής μας ή και πλέον επιστημονικής μας προσέγγισης στα πράγματα. Ο Κώστας ο Αξελός ανέπτυξε, θα μπορούσε να πω, την δική του διαλεκτική ως προς αυτό το πράγμα. Ανέδειξε ότι ο λόγος έχει τα όρια του. Πολλοί το κάνουν αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι ειδικά στο χώρο αυτό και στη σφαίρα αυτή της φιλοσοφίας, ο Αξελός ήταν μοναδικός. Εκεί τελειώνουν και τα όρια του φιλοσόφου. Τα όρια του Αξελού υπερβαίνουν αυτά του φιλοσόφου και φτάνουν στο σημείο όπου στο παρόν λειτουργεί και ζει και παίζει σαν παιδί, όπως έλεγε ο Ηράκλητος, το ίδιο παιχνίδι που συναντούμε με έναν διαφορετικό τρόπο στον Πλάτωνα, το ίδιο παιχνίδι που συναντούμε στους βουδιστές μοναχούς, ιδίως τη σχολή Ρίντζαϊ, στη σχολή Μαχαγιάννα. Είναι το παιχνίδι εκείνο, η στιγμή εκείνη που κανείς βρίσκεται παρόν στον κόσμο και δεν υπάρχει χρόνος. Εκεί πριν να φτάσει κανείς στο σημείο αυτό, τελειώνει η φιλοσοφία και κανείς παίζει. Ο Αξελός ήταν σε αυτό προφητικός. Γιατί φτάνοντας σε αυτά τα όρια του λόγου, φτάνοντας στα όρια και εξαντλώντας τα όρια του τι είναι ο ίδιος σαν άτομος μέσα στον πλανήτη και πού βρίσκεται μέσα στον χρόνο, Έλληνας αλλά και πλανητικός, είναι όχι μόνο φιλόσοφος υπέραν της φιλοσοφίας, αλλά όπως ανέφερε χθες ο Μάριος Μπέγζος, λέγοντας ότι είναι άπολης φιλόσοφος, εγώ και όχι προφήτης στον τόπο του, εγώ θα έλεγα ότι ο Αξελός ήταν συγχρόνως και προφήτης και φιλόσοφος και Άγιος για πολλούς από μας, καθότι μας ήγαγε σε χώρους άλλους. Προφήτης με την έννοια ότι εξαντλώντας αυτά τα όρια είδε την εποχή που ερχόταν. Όχι εντόπιος Έλληνας, αλλά πλανητικός. Και με αυτή την έννοια μπορώ να πω ότι ήταν προφήτης και με την έννοια της παγκοσμιοποιήσεως, διότι εξετάζοντας μέσα από τον Μάξ και τον Φρόιντ τη σχέση καπιταλισμού και τεχνολογίας, είδε με ένα μάτι πολύ καθαρό την εποχή που ερχόταν. Είδε την εποχή, μπορούμε να πούμε, της παγκοσμιοποίησης, αυτής που έκανε στη συνέχεια ο Μακλούαν, που ανέφερε στο χώρο τουλάχιστον των μαζικών μέσων επικοινωνίας, ότι ο κόσμος μας γίνεται ένα χωριό. Αυτό, πιστεύω, ο Αξελός το αισθανόταν βαθύτατα. Και μέσα στο χωριό αυτό αισθανόταν και μόνος και σε αγαστή σύμπνοια και συνεργασία όλων. Και απομονωμένος, όπως ήταν ο Ηράκλητος, αλλά και ένας άνθρωπος καθημερινός της αγοράς. Στο περιθώριο, αν θέλετε όμως, των πραγμάτων όσον αφορά την ακαδημαϊκή φιλοσοφία, που δεν θα μπορούσε να ήταν έγκλειστος στο χώρο αυτό.
ήταν ανοιχτός, όπως είπε χθες ο Μάριος, γιατί ακριβώς ο χώρος του γύρω του τον στένευε, τον έπνιγε. Ήταν ανοιχτός και υπέφερε γι' αυτό, μπορώ να πω, γιατί όταν είναι κανείς πολύ ανοιχτός είναι και πολύ ευάλωτος. Κυρίες και κύριοι, είναι χαρά και τιμή που είστε σήμερα μαζί, να έχουμε μια όμορφη μέρα, να γιορτάσουμε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω την φίλη Κατερίνα Δασκαλάκη. Εγώ τους γνώρισα κατά κάποιο τρόπο, ήμουν αφορμή που βρέθηκαν. Και είμαι γι' αυτό πολύ ευτυχής και είναι γι' αυτό που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Γαλλική Σχολή Αθηνών και την κυρία Ζολιβέ για την πολύ καλή μας συνεργασία και για το ότι επομίστηκαν μαζί με την κυρία Δασκαλάκη το μεγαλύτερο μέρος οργάνωσης αυτού του συνεδρίου. Δεν τον βλέπω σήμερα μαζί. Να αναφέρω επίσης τον Γιώργο Δουατζή, που και εκείνος συνέβαλε με τον τρόπο του στην σημερινή ημέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Καλημέρα σας. Μετά από το όμορφο χθεσινό άνοιγμα, να είμαστε και πάλι μαζί, να ευχαριστήσουμε το Ιωνικό Κέντρο που μας υποδέχεται εδώ σήμερα και να ευχαριστήσουμε και την Σεγβάν Ζουλιβέ και την Κατερίνα Δασκαλάκη, χωρίς τις οποίες δεν θα ήμασταν εδώ. Για τους σημερινούς ομιλητές δεν χρειάζεται να πω τίποτα, και όχι επειδή μίλησανε χθες, και ο καθένας μας άνοιξε με το δικό του τρόπο στη σκέψη του Αξελού. Δύο λόγια για τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Μάριο Μπέρζο. Είναι καθηγητής συγκριτικής φιλοσοφίας της θρησκείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και ο άνθρωπος από τον οποίο ζήτησε ο Αξελός το 1996 να γράψει μια συστηματική μελέτη της φιλοσοφίας του, η μόνη τέτοιου είδους μελέτη που υπάρχει, σε όλες τις γλώσσες. Αυτό το βιβλίο δυστυχώς έχει γίνει δισεύρεστο. Αν υπάρχει κάποιος εκδότης που ενδιαφέρεται, ευκαιρία να πούμε ότι θα ήταν καλό να το σκεφτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα μας. Καλέσω λοιπόν τον κύριο Μάριο Μπέρζο. Καλή σας μέρα και πάλι. Στις ευχές και στις ευχαριστίες βάζω ομοιωματικά, που σημαίνει ότι συμμετέχω και εγώ με το δικό μου τρόπο, απλώς για να εξοικονομήσουμε χρόνο από μία όμορφη αλλά οπωσδήποτε φορτωμένη μέρα. Συντομεύω αυτά που έχω να πω, κάνοντας χρήση του περίπου 20 λεπτού που έχω στη διάθεσή μου. Ο τίτλος της εισήγησής μου είναι «Η ερμηνευτική στη φιλοσοφία του Αξελού» και το θέμα μου είναι η γλώσσα. Πώς δηλαδή ο Κώστας Αξελός τοποθετείται απέναντι στη γλώσσα και σε μία δέσμη προβλημάτων, όπως είναι ο λόγος, ο μύθος, η σοφία, η ερώτηση, η απάντηση, θέματα κεντρικά, όχι μόνο της γνωσιολογίας, δηλαδή της θεωρίας της γνώσης, αλλά και της σχέσης μας με τη ζωή, η οποία μεσολαβείται από μια κάποια γνώση, είτε καθημερινή είτε στοχαστική. Κεντρική ιδέα είναι ότι
Η θεωρία της γλώσσας στον Αξελό είναι αποφατική, δηλαδή αρνητική. Όρος αποφατικός και αποφατισμός είναι ένας νεότερος όρος που κατάγεται από την αριστοτελική λέξη απόφανσης, που σημαίνει άρνηση, το αντίθετο της κατάφασης. Σε μια ερώτηση απαντούμε είτε θετικά είτε αρνητικά. Η κατάφασης και η απόφασης, η απόφανσης, εξού και αποφατικός, το συνώνυμο του αρνητικός. Όταν λέμε ότι κάτι διατυπώνεται αποφατικά, εννοούμε συγκεκριμένα ότι διατυπώνεται με επιφυλακτικότητα, με διακριτικότητα και με αρνητικότητα. Οι λογικές προτάσεις μας προσυδειάζει να είναι αρνητικές παραθετικές, ακολουθώντας τη σοκρατική παράδοση «εν είδα ότι ουδέν είδα». Το αφοριστικό ύφος σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει με το στοχασμό του Κώστα Αξελού. Και αυτό που τον εκφράζει είναι η ερωτηματική απάντηση. Η διατύπωση ερωτηματική απάντηση είναι τόσο αντιφατική αλλά και τόσο σοφή όπως ο λόγος του Σοκράτη «εν είδα ότι ουδέν είδα». Εάν το πάρετε με τη στενή λογική, εάν ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να λες ότι δεν ξέρω τίποτα. Και αν δεν ξέρεις τίποτα, δεν μπορείς να λες ότι ξέρω κάτι. Εάν το μεταφέρουμε στον Αξελό, η συνήθις λογική μας είναι η ερώτηση ή η απάντηση. Τι θα πει η ερωτηματική απάντηση. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Εάν υπάρχουν απαντήσεις καν, αυτές οι απαντήσεις ποτέ δεν είναι τελικές, τελεσίδικες, τελευταίες ή έσχατες. Στην καλύτερη περίπτωση πρόκειται για ερωτηματικές απαντήσεις. Δηλαδή, καταρχήν κλείνουν ένα ερώτημα για να ανοίξουν ένα άλλο. Η αλήθεια και η γνώση της διαχωρίζονται χωρίς να διασπώνται και δίχως να ταυτίζονται. Στην κοινή λογική μας, αλήθεια είναι αυτό που μπορούμε να γνωρίσουμε. Στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ένα μέγεθος πολύ περισσότερο από τη γνώση μας για αυτό το μέγεθος. Η αλήθεια θεωρείται μεγαλύτερη από τη γνώση της και δεν εξαντλείται στις καταφατικές διατυπώσεις τι είναι, αλλά υπεμφαίνεται, δηλώνεται στις αποφατικές εκφράσεις τι δεν είναι. Επιπλέον, η γνώση διαφοροποιείται από το λόγο. Εάν βάλετε τα τρία μεγέθη, αλήθεια, γνώση και λόγος, μεταξύ τους υπάρχει μία σχέση ανισότητας. Αντίθετα στην κοινή αντίληψη ότι για να γνωρίσεις την αλήθεια πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη γνώση και η γνώση καθορίζεται από το λόγο αποκλειστικά. Αλήθεια ίσον γνώση ίσον λόγος. Όχι, η αλήθεια είναι μεγαλύτερη από τη γνώση και η γνώση είναι μεγαλύτερη από το λόγο. Χωρίς αυτό να σημαίνει καταστροφή του λόγου, αλλά τελική διάσωση του λόγου. Και θα το δούμε στη συνέχεια σε διατυπώσεις του Κώστα Αξελού. Ο λόγος είναι ένας εκφραστικός διάβλος, ένα κανάλι ενός μέρους της γνώσης, χωρίς να εξαντλεί το νοηματικό της περιεχόμενο και δίχως να κυριαρχεί στο σημασιολογικό της έμπρος. Ας πάμε στον ίδιο τον Κώστα Αξελό, ο οποίος τα λέει πολύ καλύτερα από ό,τι σας τα είπα εγώ τώρα, και ας ακούσουμε μερικές τοποθετήσεις του. Γράφει. Κάθε σκέψη, ακόμα και η πιο ολοκληρωμένη, χωρίς να γίνεται ολοκληρωτική, αποτελεί και παραμένει μια δοκιμή και δοκιμασία, όσο δόκιμη και αν είναι. Προσέξτε, το ολοκληρωμένη προσπαθεί να το σώσει από το ολοκληρωτική, διότι έχει την κακή εμπειρία των ιδεολογιών, και όχι μόνο, και των θρησκειών και άλλα.
Όσον αφορά τον ορθολογισμό και τον ανορθολογισμό, τηρήσεις αποστάσεις. Και μάλιστα λέει ότι ο ανορθολογισμός είναι, επιλέξει, ο αδελφικός εχθρός του ορθολογισμού. Ο αδελφικός εχθρός. Ακόμα και όσοι υποστηρίζουν τον ανορθολογισμό, για να τον στηρίξουν, καταφεύγουν ή αν θέλετε καταντούν στη χρήση της λογικής. Και επομένως αυτά τα δύο δεν χωρίζονται. Ο Αξελός αποκηρύσσει το παράλογο, αλλά και τον ορθό λόγο στην απόλυτη, απολυταρχική, αυταρχική και αυθεντική αξίωσή του για ιδιοποίηση της αλήθειας. Ρητά επικαλείται τον Ηράκλητο, φύσης κρύπτεστε φιλή. Η φύση αγαπάει, προτιμάει φιλή να κρύπτεται. Και αναφέρεται στο περίφημο απόσπασμα 14. Ο άναξ ούτω μαντίον εστί εν δελφής, ούτε λέγει, ούτε κρύπτει, αλλά σημαίνει. Ο βασιλιάς που το μαντίο του είναι στους δελφούς, ξέρετε ποιος, ούτε λέει, ούτε κρύβει, αλλά σημαίνει. Στέλνει σήματα, προσφέρει σημασίες. Και τα σήματα αυτά μπορεί να είναι ρητά με το λόγο, μπορεί να είναι άρρητα με το νεύμα, ακόμα και με τη σιωπή. Είναι σήματα. Και γράφει ο Αξελός. Η σκέψη μένει μακριά, όταν είναι κέρια, από κάθε αυθαιρεσία και αυθεντία. Και αν δείτε τον λατινικό όρο auctoritas ή τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά authority, authoritatively, σημαίνουν δύο πράγματα, σωστό και εξουσιαστικό. Αυτή είναι η auctoritas, η αυθεντία. Η σκέψη λοιπόν είναι μακριά από την αυθεντία. Και ο καλύτερος τρόπος να αποδικητεύσετε ανθρώπους είναι να τους πείτε ψέματα καλυμμένα με αλήθειες απόλυτες βεβαιότητες. Οι άνθρωποι δεν είναι πλέον τα σκεπτόμενα όντα, το res cogitans της καρτεσιανής παράδοσης, αλλά για τον Αξελό σας διαβάζω, οι άνθρωποι είναι παίκτες και παίγνια αυτού που σχετικά εύκολα ονομάζεται παιχνίδι του κόσμου. Εξού και η τελευταία συνέντευξή του στον Γιώργο του Ατζή είναι «Ο άνθρωπος το σπασμένο παιχνίδι». Είναι ένα παιχνίδι ο άνθρωπος το οποίο έχει σπάσει, έχει θράψει, έχει διαραγεί. Δεν είναι άρτιο. Και γι' αυτό πάλι ο Αξελός, δεν μπορούμε να είμαστε αντίπαλοι του παιχνιδιού στο οποίο αποτελούμε τους συμπαίκτες. Εδώ έχετε όλη την σοκρατική μετριοφροσύνη που είναι η λιδία λίθος της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει μια καινούργια έννοια, η έννοια της φιλίας και της φιλικότητας, αντί για την αντιπαλότητα. Ο ανταγωνισμός εκθρονίζεται από τον συναγωνισμό. Η βία αντικαθίσταται από τη φιλία και η αυθεντία από την αλήθεια. Πηγαίνοντας στο παλιό κλασικό ζεύγμα auctoritas και veritas. Η auctoritas, η αυθεντία, είναι η αλήθεια, κάνει την αλήθεια ή η αλήθεια κάνει την αυθεντία. Και αυτό μπορείτε να το δείτε από τις θρησκείες μέχρι τα πιο προοδευτικά κόμματα. Θυμάμαι ένα ανέκδοτο, σας το λέω γιατί αποκαλύπτει με κωμικό τρόπο την τραγικότητα των πραγμάτων. Όταν το 90 στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε η διαμάχη Γκορμπατσόφ και Γέλτσιν, ποιος από τους δύο έχει δίκιο κλπ. Ένας γνωστός μου, φοιτητής μου, που ο πατέρας του ήταν μαχητικός, αριστερός κλπ. Ο άνθρωπος είχε ταλαιπωρηθεί. Ο γιος, ως γνωστόν αντιρρησίας στον πατέρα, του λέει γελώντας, «Μπαμπά, ποιος έχει δίκιο, ο Γκορμπατσόφ ή ο Γέλτσιν?» Και τον παντά ο πατέρας του. Είναι πολύ απλό. Όποιος έχει τη σφραγίδα του κόμματος. Το ίδιο στις θρησκείες, αυτό που λέμε ορθοδοξία με την γενικότερη σημασία του όρου.
όποιος έχει την αυθεντία. Με αυτόν τον τρόπο ο Κώστας Αξελός αποστασιοποιείται από την Επανάσταση, επειδή η Επανάσταση, λέει, επιλέξει, χρησιμοποιεί τεράστια βία για να επανακαταστήσει με έναν άλλο τρόπο και σε ένα άλλο επίπεδο το καταπολεμούμενο και συνεχώς αναδυόμενο παρελθόν. Η επαναστατικότητα στην πράξη δεν σημαίνει και ριζικότητα της σκέψης, αλλά σημαίνει οπωσδήποτε βιαιότητα της ζωής. Τι χρειάζεται, απαντά, μια γενναιόδωρη φιλικότητα. Μια φιλικότητα που δεν αγνοεί μια μη ιστερική μαχητικότητα. Διότι, συνεχίζει, αλλιώτικα χάνουμε τη ζωή μας. Και γράφει κάπου. Το θέμα δεν είναι να την κερδίσουμε τη ζωή. Η ζωή δεν είναι εμπόριο με ισολογισμούς, αλλά να την παίξουμε στοχαστικά κάνοντας την εμπειρία της. Η ζωή δεν είναι απομονωμένη, όσο και αν μπορούμε να τη ζούμε σχετικά απομονωμένη, τον ημιομικρογιώτα εμείς, ομαδικά και κοινωνικά. Θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο να αναλύσουμε αυτές τις διατυπώσεις. Και προχωράει σε μια επόμενη έννοια, που την είπαμε χθες το βράδυ, την ποιητικότητα. Η οποία ποιητικότητα ακριβώς δηλώνεται με την ερώτηση. Γράφει. Η ερώτηση επανέρχεται απαιτητική. Η ερωτηματική απάντηση μας κάνει να στρεφόμαστε στον κόσμο που μας κάνει να σκεφτόμαστε. Ο κόσμος με κάπα κεφαλαίο είναι αυτό που οι Έλληνες ονόμαζαν φύση. Και φύση είναι τόσο το σύμπαν που μας περιβάλλει, όσο και το σύμπαν το εσωτερικό. Και έχει σημασία ότι ο Κώστας Αξελός, ακριβώς για να δηλώσει αυτό το πράγμα, στα γαλλικά το λέει κόσμος, κάνοντας την ελληνική μεταγραφή. Όταν το περάσουμε στα ελληνικά, το γράφουμε με κάπα κεφαλαίο για να καταλάβουμε ότι κάτι άλλο θέλει να πει. Δεν είναι ο κόσμος το σύμπαν. Και συνεχίζει. Ο κόσμος, η ερώτηση και η απάντηση, εμφανίζεται, μας προσκαλεί και αποσύρεται, κρύβεται. Παιχνίδι του πανδαμάτωρα χρόνου. Όσον αφορά τη λογική, καταγγέλει την ασφικτική κυριαρχία της, το μονοπόλιο της λογικής στη σκέψη. Γράφει. Αυτό που ονομάστηκε λογική, ο λόγος που έγινε λογική τέχνη, κυριάρχησε ασφικτικά στη σκέψη που έχει το ρυθμό της και δεν αποτελεί τεχνική, σε εισαγωγικά το τεχνική. Σκεφτείτε ότι στα σχολικά μας εγχειρίδια η φιλοσοφία παρουσιάζεται ως μια γυμναστική του νου, σαν κάποιους μοχλούς, α ίσον β, β ίσον γ, άρα α ίσον γ. Και ξέρουμε πόσο γελίο αυτό είναι ακόμα και στην λογική, πολύ περισσότερο στη ζωή. Επισύρει την προσοχή μας το ότι, σας τον διαβάζω, τα ερωτήματα τίθενται σε εμάς, τους λεγόμενους ανθρώπους, ενώ εμείς νομίζουμε πως εμείς από μόνοι μας τα θέτουμε. Αυτά έρχονται σε εμάς και δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε ή να ξυπνήσουμε ευχάριστα. Δεν τα θέτουμε εμείς, αυτά έρχονται σε εμάς. Και προειδοποιεί, σας τον διαβάζω πάλι. Όσο ξεφεύγει η σκέψη από τους σκεπτόμενους, άλλο τόσο ξεφεύγουν από τη σκέψη οι δράσεις. Η σκέψη δεν δίνει παραγγέλματα στη δράση, αλλά δεν πάβει να είναι δραστική. Και εννοείται, καταλαβαίνετε τι θέλει να πει. Και μία προμετωπίδα, ένα μότο της σκέψης του, που επαναλαμβάνεται σε διάφορα βιβλία του, ακούραστα, αλλά όχι μάταια, είναι η εξής. Οι σίγουροι δρόμοι είναι ανύπαρκτοι ή δικτατορικά καταπιεστικοί. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Και συνεχίζει.
Τα πλοία μας δεν οδηγούν σε σίγουρα λιμάνια. Η αμφισβήτηση όμως της βεβαιότητας δεν περιορίζεται σε μια εύκολη αμφιβολία που κατά βάθος μένει εξαρτημένη από την αναζήτηση ενός βέβαιου θεμελίου. Θυμηθείτε ότι ο Ντεκάρτ, ο πατέρας της αμφιβολίας, ξεκινούσε με το να βρει το Αρχιμίδιο στήριγμα. Αμφιβάλλει για όλα, αλλά προσπαθεί να βρει κάτι για το οποίο να μην αμφιβάλλει. Και αυτός είναι ο άνθρωπος στο βαθμό που σκέπτεται, το σκεπτόμενο εγώ, το ρες κόγκητες κλπ. Βλέπετε την αντίφαση. Από τη μία αμφιβάλλει για όλα, αλλά ψάχνει να βρει κάτι για το οποίο να μην αμφιβάλλει. Συνεχίζει ο Αξελός και τώρα πλέον μιλάει καθαρότερα για το αποφατικό στοιχείο, αν και δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Εμείς τον κωδικοποιούμε και πιστεύω τον ερμηνεύουμε και δεν τον παρερμηνεύουμε. Λέει, εκ προημίου δεν είμαστε η ερώτηση, αλλά αποτελούμε μέρος της ερώτησης. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε οι κύριοι, οι κάτοχοι της απάντησης, είμαστε μέρος της ερώτησης. Αν θέλετε, συμπάσχουμε με αυτήν. Αλλού, οι λέξεις μπορούν να ανοίγονται σε ένα γενικότερο ρεύμα το οποίο τις φέρει. Φανταστείτε τις λέξεις σαν να είναι πλοιάρια ενός ποταμού ή ρινίσματα ξύλου που ρίχνουμε σε ένα ποτάμι, και αυτό που έχει σημασία δεν είναι αυτά τα ρινίσματα, αλλά ο ποταμός που τις φέρει. Και τονίζει, παρηγορώντας και απογοητεύοντας. Άλλους παρηγορεί αυτό, άλλους απογοητεύει. Τους γοητευμένους από μια θρησκεία, από μια πολιτική, από μια τεχνική, τους απογοητεύει, και τους απογοητευμένους τους παρηγορεί με τον τρόπο του. Λέει, δεν υπάρχει τελευταία λέξη, ούτε πρώτη. Όλες οι λέξεις έχουν την ιστορία τους. Και όταν στη δεκαετία του 90 κυκλοφορούσε το ιδεολόγημα για το τέλος της ιστορίας, έλεγε εκείνος θυμόσοφα, ναι, αλλά το τέλος δεν έχει τέλος. Και σήμερα μετά από 20 χρόνια το καταλαβαίνουμε. Ακόμα κι αν υπήρξε κάποιο τέλος, κάποιο πράγματος, αυτό δεν τελείωσε. Η ανοιχτότητα είναι η προϋπόθεση όλων αυτών. Γράφει. Υπάρχει μια σκέψη που δεν προτείνει κανένα πρόγραμμα, καμιά οριστική λύση, καμιά παρηγοριά, καμιά σωτηρία. Και η σκέψη αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια στην ιστορία της σκέψης. Είναι η σκέψη του Αξελού. Σε αυτό το πλαίσιο επαναζωοποιεί, δίνει ξανά ζωή σε μια ξεχασμένη λέξη και έννοια, σοφία. Στους Έλληνες η σοφία ήταν κάτι άλλο από το λόγο, κάτι ανώτερο από το λόγο, που περιέχει το λόγο αλλά τον υπερβαίνει. Ας ακούσουμε τον Αξελό. Το παιχνίδι του κόσμου μπορεί να λεχθεί σε μια γλώσσα προσφυή, προσεκτική συνάμα στη φιλία και στην πολλαπλότητα των λέξεων και των πραγμάτων. Αυτή η γλώσσα που έχει προέλθει από τη σιωπή, που μιλάει και που σιωπά, που μιλάει σιωπώντας και σιωπά μιλώντας, περιέχει άλλες γλώσσες. Κάθε γλώσσα περιέχει το μη υπομένο. Και μιλάμε συχνά χωρίς να ξέρουμε ότι έτσι αποσιωπούμε επίσης αυτό για το οποίο γίνεται λόγος. Η γλώσσα που εγγράφεται στο κέντρο της ολόκληρης σχέσης άνθρωπος-κόσμος δεν λούζεται στο φως, δεν δίνει αποκλειστικά και μόνο φως. Αν θέλετε να το κάνουμε συγκεκριμένο, φανταστείτε μία ψυχαναλυτική συνεδρία που ο αναλυόμενος μιλάει για όλα τα άλλα εκτός αυτό που τον πονάει και τον αφορά, επειδή τον πονάει. Για να καταλάβουμε τι θέλει να πει εδώ. Και
ίδιος κάνει λόγο για μια προβληματική σοφία, η οποία μας λέει, κάτω να ξελώ, ο ίδιος ο κόσμος τροποντινά δεν προσφέρεται σε καμιά σύλληψη. Αυτός ο κόσμος μας συλλαμβάνει περισσότερο από ό,τι εμείς το συλλαμβάνουμε. Εδώ θέτει μία ανάρκη στο γόνιμο αλλά επικίνδυνο ιδεολόγημα της νεωτερικότητας. Αυτό που ο Νίτσε είπε, η βούληση για δύναμη, ότι πίσω από όλα όσα λέμε, σκεπτόμαστε και κάνουμε, υπάρχει μία βούληση για δύναμη, για ισχύ. Και ότι εμείς έχουμε τον κόσμο στα χέρια μας. Δυστυχώς, τα τελευταία 50-60 χρόνια, ή ευτυχώς, το οικολογικό πρόβλημα έθαψε αυτή τη βεβαιότητα. Δεν τον έχουμε εμείς τον κόσμο για να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτός μας συλλαμβάνει περισσότερο από ό,τι εμείς τον συλλαμβάνουμε. Και συλλαμβάνω σημαίνει πιάνω, αλλά και κατανοώ, καταλαβαίνω, σχετίζομαι. Γι' αυτό η σχέση, η φιλικότητα είναι κεντρικές κατηγορίες. Ας δούμε λίγο, αν θέλετε, τις ηθικές, σε εισαγωγικά, παρενέσεις του Αξελού στις αυτοβιογραφικές του σημειώσεις. Γράφει. Να αυτοπεριορίζεσαι, να κρίνεις τον εαυτό σου. Θα μπορούσε να το γράψει αυτό ένας ιεροκήρυκας, αλλά προσέξτε, βάλτε το μέσα στο πλαίσιο το προηγούμενο. Αλλού. Γιατί να το κάνεις αυτό? Για να ανοίξεις το δρόμο σε μια ομιλία ποιητική και σκεπτόμενη. Πρώτα ποιητική, μετά σκεπτόμενη. Γι' αυτό το ποιητικό είναι πάνω από τη σκέψη, γιατί είναι πριν από τη σκέψη. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλη η προσοκρατική σκέψη είναι ποίηματα και αφορισμοί. Και ίσως να μην είναι άμυρο σημασίας ότι οι πλατωνικοί διάλογοι είναι δραματουργίες. Με τον Αριστοτέλη αρχίζει αυτό το σχολικό είδος φιλοσοφίας και μάλιστα το παρονίμιο, το παρατσούκλι του Αριστοτέλη στην Πλατωνική Ακαδημία ήταν ο αναγνώστης, αυτός που διαβάζει. Δηλαδή αυτό που κάνουμε όλοι, καθόμαστε, διαβάζουμε και νομίζουμε ότι από εκεί μαθαίνουμε και μιλάμε κλπ. Αυτό είναι μία η έκπτωση ή τέλος πάντων μία τεχνική του πράγματος. Ας γυρίσουμε στον Αξελό. Όταν η γλώσσα τίνει να αυτονομηθεί, είναι ανάγκη να επαναφερθεί σε εκείνο το οποίο της αντιστέκεται. Όταν εκφράζουμε κάτι, αισθανόμαστε ότι κάτι δεν έχουμε εκφράσει. Να γυρίσουμε σε αυτό που αντιστέκεται στη γλώσσα μας. Γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί? Γιατί δεν μπορεί να συλληφθεί από μας και γιατί δεν μπορεί να κοινωνηθεί με τους άλλους. Δεν αρκεί, λέει ο Αξελός, δεν αρκεί να μάθει κανείς να μιλάει. Χρειάζεται να μάθει επίσης πώς να κρατάει τη σιωπή. Τη σιωπή που δίνει. Η σιωπή είναι και αυτή ένας λόγος. Όπως είναι και το νεύμα, είναι μια στάση ζωής. Οι μεγάλες σιωπές της ιστορίας, σας θυμίζω δύο. Μία ήταν ο Πιλάτος, ο Νίτσε, ο γνωστός κριτικός, έλεγε ότι το Ευαγγέλιο είναι για πέταμα, αλλά κρατήστε το, επειδή έχει μια ωραία σκηνή. Τι εστίν είναι αλήθεια. Θυμάστε, ο Ιησούς είναι ενώπιον του Πιλάτου και ο Πιλάτος που ετοιμάζεται να τον καταδικάσει και κάνει μια έτσι μες τη νύχτα δουλειά, του λέει τι εστίν είναι αλήθεια. Για να περάσει η ώρα, γιατί είχε τις ανησυχίες του, βρήκε κάποιον ευκαιρία, δεν το ξέρουμε. Και ο Ιησούς του απαντάει ειρωνικά. Μάλλον δεν του απαντά. Εξοργίζεται ο Πιλάτος και του λέει: «Εσύ δεν απαντάς σε μένα?» Και ο Ιησούς του απαντά ειρωνικά: «Γιατί να σε φοβηθώ εσένα? Οι στρατιές του πατρός με εν ουρανή στα κατέβουν κάτω». Σιωπή. Και η ίδια σκηνή επαναλαμβάνεται από τον Ντοστογεύσκη στους αδελφούς Καραμάζοφ στο Μέγα Ιεροξεταστή. Ο Μέγας Ιεροξεταστής έχει καταδικάσει τον Ιησού, πρόκειται να εκτελεστεί και το βράδυ κατεβαίνει στο κελί του. Και αρχίζει ένας, όχι διάλογος, μονόλογος, ποταμός του Μεγάλου Ιεροξεταστή. Και ακούει σιωπηλός ο κατάδικος. Και στο τέλος, η απάντηση του καταδίκου είναι, δίνει ένα φιλί, λέει ο Ντοστογεύσκη, στα λιπόσαρκα χείλη του 90χρονου καρδιναλίου, ο οποίος του ανοίγει την πόρτα και τον διώχνει.
Ο άσπασμος, η απελευθέρωση. Λόγος χωρίς λέξεις. Όχι χωρίς λόγους, χωρίς λέξεις. Και προχωράει ο Αξιαλός. Θα σας διαβάσω κάτι. Μην νομίζετε ότι είναι ανορθολογισμός ή μυστικισμός. Έχει τη δική του λογική. Ακούστε. Να ξέρεις ότι καμιά φορά αυτό που επιβάλλεται συνίσταται στο να μην απαντάς. Να συνηθίσεις λοιπόν να σιωπάς, να λακωνίζεις, να συντέμνεις, να εγκαταλείπεις. Η φιλικότητα, την οποία ήδη σας είπα στις σκηνές που σας περιέγραψα, υπάρχει και λειτουργεί. Ο Αξιαλός μιλάει για μια ποιητική φιλικότητα. Και το ποιητική μπορείτε να το καταλάβετε με τις δύο σημασίες. Η φιλικότητα του ποιητή, αυτός που καταφέρνει να χρησιμοποιήσει τις λέξεις έτσι που οι λέξεις να λένε πολύ περισσότερα από ό,τι στην καθημερινότητα, αλλά και με την πρωτογενή έννοια του ποιήσης, του δημιουργία, του να φτιάχνω κάτι καινούριο, κάτι άλλο. Η ποιητική φιλικότητα, λέει ο Αξιαλός επιλέξει, συνδέει φίλους με έναν μη κτητικό τρόπο. Κτητικό. Και παρακάτω. Θέλοντας να κατέχουμε, παραμένουμε ταυτόχρονα αποστερημένοι και κατεχόμενοι. Ενώ μια κάποια αποδέσμευση δεν σπάει όλους τους δεσμούς, αλλά τους μεταμορφώνει. Και βεβαίως εδώ έχουμε μια ευθεία βολή στον ατομικισμό, που είναι η σπονδυλική στήλη της νεωτερικότητας, με όλα τα συν και όλα τα πλην. Αλλά ένας φιλόσοφος, ο οποίος έχει διαγράψει μια τέτοια διαδρομή, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τον ατομικισμό, όχι να τον καταργήσει, να τον οριοθετήσει. Γράφει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει ένα άτομο χωρισμένο από την ανθρώπινη κοινωνία. Δεν είναι πλέον δυνατόν να αρπαζόμαστε από τη θέση της κυρίαρχης υποκειμενικότητας. Γιατί, ακούσε την απάντησή του, γιατί δεν είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά του κόσμου. Δεν είμαστε μέσα στον κόσμο, τον οποίο κάνουμε ό,τι νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε ή ό,τι θέλουμε, αλλά είμαστε του κόσμου. Η οικολογία ήρθε να μας πει ότι το σύμπαν γύρω μας είναι κάτι περισσότερο από το σπίτι μας, είναι το δέρμα μας και όχι το ρούχο μας. Και δεν μπορούμε να καταστρέφουμε το περιβάλλον όπως αλλάζουμε τα ρούχα μας, μπορούμε να το καταστρέφουμε όπως καταστρέφουμε, αν καταστρέφουμε, το σώμα μας. Και καταστρέφουμε το σώμα μας σε καταστάσεις οξύτατα, ψυχοπαθολογικές. Ξέρετε, άλλοι βγάζουν τα μάτια τους, άλλοι αυτοκτονούν κλπ. Η φιλία λοιπόν αποθεώνεται από τον Αξιαλό, αλλά προσέξτε λίγο. Η φιλία δεν θεωρεί τον εαυτόν της, τους άλλους, τον κόσμο, σαν μια κτήση και κατάκτηση. Η φιλία διατρέχει το σύνολο της σχέσης άνθρωπος και κόσμος. Δεν πρόκειται στη φιλία ούτε για κάποια νιρβάνα, ούτε για κάποια απάθεια. Γράφει. Θαραλέα φιλία και αποστασιοποιημένη μαχητικότητα μπορούν κάλλιστα να συμπορευτούν. Και η φιλία, όπως όλες οι παρορμήσεις και όλες οι καταστάσεις, αποτυγχάνει έχοντας επιτύχει σχεδόν το μέγιστο δυνατόν. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε όλοι κάνοντας αναδρομή σε όποια από τις φιλίες μας. Οποιασδήποτε βαθμίδος και είδους. Η φιλία στον Αξιαλό δεν ταυτίζεται ούτε με τον έρωτα, ούτε με τη σεξουαλικότητα, ούτε με τη χριστιανική αγάπη. Και το λέει ξεκάθαρα. Η φιλία δεν είναι ούτε μελό, ούτε πορνό. Είναι κάτι άλλο. Ακούστε τον. Ο άνθρωπος δεν κατέχει μια φύση, μια ουσία, ένα είναι. Ο άνθρωπος ή ένα πεπρωμένο. Δεν κατέχει. Και προχωρεί. Η ιστορία μιας ζωής, όποια και αν είναι,
είναι η ιστορία μιας αποτυχίας. Αν την ακούσετε στην πρώτη σας ηλικία, τη διαγράφετε. Αν την ακούσετε στην τρίτη σας ηλικία, την προσυπογράφετε. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε με αυτή τη φράση στη δεύτερη ηλικία. Πώς μπορούμε να πορευτούμε μαζί της. Και παρηγορεί με τον εξής τρόπο. Την απόγνωση μπορεί κανείς να την υπερβεί παραγωγικά, όχι κατακτητικά, αλλά με φιλία. Η φιλία είναι το αντίδοτο της απόγνωσης. Και συνιστά. Σε ένα μείγμα άκρας ταπεινοφροσύνης και υπερηφάνειας. Να ζεις με απλότητα, όντας όμως και ευαίσθητος στο κάλεσμα του μεγαλείου. Προσέξτε τις αντιφάσεις και τα παντρέματα που κάνει εδώ υπό τύπο παρενέσεων, τι άλλο. Ο ίδιος, όταν άκουγε τη λέξη ελευθερία, αντιδρούσε. Και μάλιστα στην πρώτη μας συνεδριακή συνάντηση στην Αίγυπτο, παραξενεύτηκα η αντίδρασή του στην ελευθερία. Γιατί ήξερε ότι η ελευθερία είναι το όνομα που η όποια επανάσταση το χρησιμοποιεί για να δουλώσει τους ανθρώπους, και το όνομα που το όποιο καθεστώς επίσης το χρησιμοποιεί, αποφεύγοντάς το, για να έχει τους ανθρώπους δέσμιους. Αντί λοιπόν για την ελευθερία, την απελευθέρωση, την χειραφέτηση, προκρίνει τη φιλία και τη φιλικότητα. Γράφει κάπου. Το να αγαπάς και να αγαπιέσαι έχει μέσα του την αβίαστη προσπάθεια να βοηθάς. Για τον έρωτα, στον οποίο αφιέρωσε τουλάχιστον ένα δοκιμιό του με τίτλο «Η ερωτική περιπλάνηση», γράφει στα αυτοβιογραφικά του. Ο έρωτας του έρωτα είναι ισχυρότερος από τον έρωτα. Εννοώντας ότι αυτό που ερωτεύεσαι δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή κατάσταση, αλλά το ίδιο το γεγονός να ερωτεύεσαι. Γι' αυτό λέει, ο έρωτας του έρωτα είναι ισχυρότερος από τον έρωτα. Γι' αυτό είναι μια προειδοποίηση. Και αλλού λέει, σεξουαλικότητα και τρυφερότητα συντεριάζουν. Εννοώντας ότι είναι δύο παράμετροι του ερωτικού γεγονότος. Απέναντι στην ιστορία, την οποία έζησε ο ίδιος, φτάνοντας στα όρια μιας εικονικής θανατικής εκτέλεσης του, γράφει, να μην υπομένεις παθητικά την εποχή, να τη μεταμορφώνεις αθέατα σχεδόν. Και για τη ζωή γενικά, λέει, να ζεις με ορμή τη ζωή σου και να ετοιμάζεσαι ήρεμα για το θάνατο. Να είσαι έτοιμος να πεθάνεις σε κάθε στιγμή, με επιθυμίες ανεκπλήρωτες. Και τέλος, αυτό ενέχει, γράφει, τη δυνατότητα να ζήσει κανείς τη σκέψη του και να σκεφτεί τη ζωή του. Αυτό εκείνος το πραγμάτωσε. Αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι σε αυτή την αίθουσα, με αφορμή αυτό το συνέδριο, να αποδηθούμε στην προσπάθεια να ζήσουμε τη σκέψη μας και να σκεφτούμε τη ζωή μας, και προσέξτε, πρώτα να ζήσει τη σκέψη του και μετά να σκεφτεί τη ζωή του. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπέγζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λόγος, γνώση, αλήθεια και σοφία. Μου φαίνεται μπορούμε να κρατήσουμε αυτές τις έννοιες που μας ερμήνευσε με πολύ πλούτο, για να πάμε στην αυτοσυνείδηση της Ελλάδας του σήμερα, του σημερινού κόσμου, με την κυρία Αλεξάνδρα Δελιγιώργη, η οποία ούτε αυτή χρειάζεται να την παρουσιάσω, γιατί την ξέρετε. Αλλά θα πω ότι είναι καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, καθηγήτρια φιλοσοφίας, ότι έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα, μελέτες, δοκίμια, αλλά και λογοτεχνικά έργα,
Δύο μελέτες ξεχωρίζουν, ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία και η σκέψη και η προοπτική από το Νοβετσέντο στο ηλεκτρονικό Νοβετσέντο. Να πω επίσης ότι έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο δοκιμίου του 1998 και με το βραβείο Θέμελης για το μυθιστόρημά της «Τρυφερός σύντροφος» που βγήκε πρόσφατα. Αυτά. Την ευχαριστούμε ήδη. Και σας καλώ στο βήμα. Εγώ θα σας... Ο Κώστας Αξιδός... Ο βήμα λίγο πιο έξω, γιατί κάνει αντιχύσεις, παίρνουν και πρέπει να έχουν φωνή. Μα το μικρόφωνο με τη φωνή και δίνει και χαμηλά μικρόφωνο. Ο Κώστας Αξελός έλεγε ότι πατρίδα της σκέψης. Δεν θέλω να στείλουμε ό,τι. Είμαι στη σωστή θέση. Εδώ είμαι καλά, με ακούτε τώρα. Πάει όχι. Εδώ. 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 Μάλιστα. Να πω λοιπόν ότι ο Κώστας Αξελός έλεγε ότι η πατρίδα της σκέψης είναι η εξουρία. Με τη δική μου ομιλία θα σας επαναφέρω στα καθημάς. Βέβαια μετά από τα τόσα θαυμάσια που μας είπε ο αξιότιμος συνάδελφος Μάριος είναι μια... Κάνουμε μια μετατόπιση. Πριν μπω στο θέμα μου, θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω την κυρία Δασκαλάκη και την κυρία Ζολιβέ για το κάλεσμά τους. Μου έδωσαν την ευκαιρία να παρακολουθήσω και να συμμετάσχω σε ένα πάρα πολύ ωραίο συμπόσιο και τους ευχαριστώ. Τα δύο δοκίμια, τα δύο σύντομα δοκίμια του Κώστα Αξελού για τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας και για το μέλλον της επερχόμενης Ευρώπης στην πλανητική εποχή, αναδεικνύουν κατά τη γνώμη μου την κρισιμότητα της αυτοσυνειδησίας, της ιστορικής ύπαρξης, είτε ενός μεμονωμένου προσώπου, είτε ενός λαού. Σπέβδω να διευκρινίσω ότι η αυτοσυνειδησία που συνάγει κανείς ως αίτημα στα δύο αυτά δοκίμια του Αξελού, δεν μπορεί να ταυτιστεί με κανένα τρόπο με την αυτοεπιβεβαίωση για την οποία έκανε λόγο ο Χάιντεγκερ στις ομιλίες του στην αρχή της δεκαετίας του 1930. Το δοκίμιο για τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1954 στο περιοδικό Εσπρί και στα ελληνικά το 1978. Το 1989 δημοσιεύεται αποσπασματικά στο περιοδικό «Ο Τρέμα» και την ίδια χρονιά ο Αξελός εκφωνεί εισήγηση για το μέλλον της επερχόμενης Ευρώπης, την οποία εντάσσει το 1991 ως ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο του «Μεταμορφώσεις». Οι χρονολογίες δημοσίευσης και αναδημοσίευσης των δύο αυτών δοκιμίων, 1954, 1978, 1989, συμπίπτουν με το τέλος ιστορικών και κοσμοϊστορικών γεγονότων, εμφύλιο, δικτατορία στην Ελλάδα, πτώση του τότε υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ευρώπη, σε μια περίοδο που συνδέθηκε με τη μετάβαση στην μαζική δημοκρατία και με τη θεμελίωση της νεοφιλελεύθερης χρηματοπιστωτικής οικονομίας πάνω στα ερείπια του τείχους του Βερολίνου. Τα κείμενα αυτά δεν προκάλεσαν γόνιμους διαλόγους μεταξύ των Ελλήνων διανοουμένων και ίσως γι' αυτό να είναι ακόμα πιο κρίσιμα και σημαντικά σήμερα από ό,τι ήταν όταν πρωτοδημοσιεύτηκαν. Σε
θέτοντας το κρίσιμο ζήτημα της αυτοθυσυνειδησίας της Ελλάδος και πολύ αργότερα και της Ευρώπης, απαιτούν από τον αναγνώστη να προβληματιστεί για τους όρους κατάκτησής της. Πρόκειται για βιωματικές, συνδυσιακές, πνευματικές διαργασίες, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει καθαρή αυτοεικόνα μιας κοινωνίας και μιας χώρας ως δικτύων κοινωνικών και διακρατικών σχέσεων. Για την κινητοποίηση τέτοιων διεργασιών, εκτός από τη γνώση και την αυτογνωσία, μας χρειάζεται επιπλέον η εννόηση ότι η αμεσότητα δεν υπάρχει παρά μόνο ψευδαισθητικά, εννόηση που οθεί στην καλλιέργεια της αναγκαίας απόστασης από τον εαυτό μας και από τον κόσμο ως άσκηση αυτοπειθαρχίας. Γνώση λοιπόν, αυτογνωσία και απόσταση είναι οι όροι χωρίς τους οποίους μπορεί να υπάρξει μυθοποίηση, αλλά όχι αυτοσυνδυσία. Η αυτοσυνδυσία, την οποία εξελώς, όπως είπα, μας αφήνει να εννοήσουμε ως το κατεξοχήν κύβευμα, αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση της αυτογνωσίας μας, ένα είδος πνευματικής επεξεργασίας και μεταμόρφωσης της ιστορικής, κοινωνιολογικής, πολιτικής, οικονομικής, ψυχολογικής γνώσης της πραγματικότητάς μας, τέτοια που να την κάνει να λειτουργήσει ως γνώμονας και ως νήμα οδηγητικό και κατευθυντήριο. Για πάνω από έναν αιώνα και μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εσωτερικές βιοψυχικές, βιωματικές διεργασίες που σφράγισαν τις εμπειρίες των Ελλήνων, περισσότερο ψυχικές και φαντασιωτικές παρά πνευματικές και στοχαστικές, έκαναν να γεννηθούν ιδεολογήματα που συγκάλυψαν το κενό της αυτοσυνειδησίας. Το κενό αυτό φαίνεται ασήμαντο, αλλά είναι σοβαρό και απειλητικό. Εμποδίζει μια χώρα να εννοήσει τι μπορεί να ελπίσει για το μέλλον της και πράγματι χωρίς αυτοσυνειδησία δεν μπορούν οι πολίτες και οι πολιτικοί μιας χώρας να απαντήσουν στο πιεστικό ερώτημα τι να κάνουμε, τι μπορούμε να ελπίσουμε και τι είδους πολιτική να ακολουθήσουμε προκειμένου να προσανατολίσουμε προς μια ορισμένη κατεύθυνση την κίνησή μας μέσα στην ιστορία. Ως φορείς αυτοσυνειδησίας, οι πολίτες και οι πολιτικοί μιας χώρας κατονοούν αν και κατά πόσο είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν την κατεύθυνση που μπόρεσαν και επέλεξαν για την κίνησή τους. Την απάντηση σε τέτοιου είδους διερωτήσεις δεν μπορεί να τη δώσει ούτε η ιστορική επιστήμη ούτε η κοινωνιολογία, αφού οι επιστήμες δεν μπορούν να διαβγάσουν την ελευθερία στην έννοιά της. Αυτό είναι δουλειά της στοχαστικής σκέψης να το κάνει, γιατί σκεπτόμενοι τις ιστορικές εμπειρίες εναντίωσης στην εξουσίαση και απελευθέρωσης από την υποταγή, η στοχαστική σκέψη τις διαβγάζει και εμβαθύνει στο περιεχόμενο και στο νόημά τους, ώστε να τους δώσει τη μορφή μιας ιδέας αξίας. Στοχαστικοί φιλόσοφοι, όπως ο Καντ, που θεώρησε τον διαφωτισμό ως μια διαδικασία πνευματικής ορίμανσης των ατόμων και των λαών, αναβάθμισε τη σημασία και το νόημα της ελευθερίας. Η ελευθερία δεν σήμαινε πλέον αυτεξουσιότητα, όσο σκοποδεσία, γνώσης και αυτογνωσίες, οι οποίες μέσα από τη στοχαστική σκέψη του 19ου αιώνα βαθμιαία νοηματοδοτήθηκαν ως δυνάμεις που προξενούν βιωματικές, συνδυσιακές και πολιτισμικές διεργασίες αυτοσυνδυσίας και αυτονομίας. Λαοί που δεν διαθέτουν γνώση και αυτογνωσία και που δεν είναι σε θέση με τη συνέργεια της στοχαστικής σκέψης να τις νοηματοδοτήσουν ως συντελεστές της αυτονόμησής τους, αντί να αποκτήσουν αυτοσυνδυσία, φτιάχνουν μυθολογήματα που τους εμποδίζουν να πραγματώσουν τον προορισμό τους. Είναι σαφές ότι οι λαοί που δεν καλλιεργούν τη στοχαστική σκέψη ή την απαξιώνουν, καταντούν οι ίδιοι κυβεύματα του μύθου. Έτσι, αντί να εξηφαίνουν το πεπρωμένο τους, υποτάσσονται στη μοίρα που τους ορίζουν άλλες εξωτερικές πολιτικές δυνάμεις και οι σχέσεις εξάρτησης που τους επιβάλλουν. Μπορούμε επομένως να καταλάβουμε γιατί δεν είναι ελεύθερη μια χώρα, παραγωγικά εξαρτημένη από άλλες χώρες, ισχυρότερες από αυτήν, η οποία για να συγκαλύψει την εξάρτησή της, αναθέτει την αυτοεικόνα της σε μυθολογήματα. Όμως, αν δεν είναι ελεύθερη, μπορεί ωστόσο να είναι σε συνεχή αγώνα κατάκτησης της ελευθερίας της, στο βαθμό που επομίζεται την ευθύνη να φτιάξει εκείνες τις παραγωγικές δομές, μεταξύ των οποίων και τις γνωστικές δομές,
που θα της εξασφαλίσουν μια αυξανόμενη υλική αυτοδυναμία, αλληλένδετη με το πολιτικό και πολιτισμικό στίγμα της, με το οποίο εκφράζει την αυτοσυνδυσία της. Έχοντας διαγράψει το στοχαστικό ορίζοντα της προσέγγισής μου, μπορώ τώρα να ξαναγυρίσω στο δοκίμιο του Αξελού για την τύχη που θα μπορούσε, για την μοίρα που θα μπορούσε να αποφασίσει η σύγχρονη Ελλάδα για τον εαυτό της και δεν το έκανε. Το δοκίμιο αυτό αντλεί το δικό του νόημα και προορισμό από το βάρος που υπομίζει το φιλόσοφος να διαρωτηθεί και να διασαφηνίσει τους όρους από τους οποίους η Ελλάδα μπορούσε να αντλήσει την αναγκαία θέληση για δύναμη που απαιτεί η επιλογή και πραγμάτωση του προορισμού της. Με αυτόν τον σκοπό, ο Αξελός μας καλεί να σκεφτούμε ο καθένας για λογαριασμό του και για λογαριασμό του συνόλου όπου ανήκουμε, μια σειρά κρίσιμων, όπως είπα, ερωτημάτων. Το πρώτο αφορά τη σχέση της μεταπολεμικής και μετεμφυλιακής Ελλάδας με το καθεστώς της μοντερνικότητας που ανέπτυξε η Δύση. Βλέποντας από απόσταση την Ελλάδα στην ολότητά της, μοιρασμένη στο θέμα των αρχαίων ερειπίων και στο άκουσμα βυζαντινών ψαλμοδιών, ο Αξελός αντιλαμβάνεται το 1954 βέβαια, την προαστική και μισοαστική κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας που όρισε τη μοίρα της και η οποία ενέπνευσε μυθολογήματα και ιδεολογήματα. Διακρίνει τρία τέτοια ιδεολογήματα ο Αξελός. Τον ελληνοκεντρισμό, τον δυτικισμό και τον εθνοψυχολογισμό, όρο με τον οποίο συνοψίζω όσα λέει αναφερόμενος σε αυτή την τρίτη τάση. Προβληματοποιώντας τα, ο Αξελός μας κάνει να σκεφτούμε ότι ως καρποί ψευδούς συνείδησης τα ιδεολογήματα αυτά συστήνουν χήμερες άσχετες με την αυτοσυνδυσία, αφού όπως δείξαμε παραπάνω η αυτοσυνδυσία αποτελεί ένα είδος πνευματικής επεξεργασίας και μεταμόρφωσης της αυτογνωσίας σε γνώμονα, σε νήμα οδηγητικό και κατευθυντήριο. Για τον Αξελό, το ελληνοκεντρικό ιδεολόγημα της μεγάλης ιδέας αξιολογείται ως η έσχατη αυταπάτη. Γιατί παρόλο που η Ελλάδα, με τον εθνικοπελευθερωτικό της αγώνα, έκφρασε τη θέλησή της να απαλλαγεί από την τουρκική κυριαρχία και από τη χριστιανική φεουδαρχία, οι Έλληνες έμποροι και καραβοκύριδες που στήριξαν αυτόν τον αγώνα δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν την κατεύθυνση που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ως γένος, ως φυλή, ως εθνικό κράτος, ώστε να πραγματώσουμε τον δικό μας προορισμό. Το εθνικό κράτος που συγκροτήθηκε με το τέλος του αγώνα του 1821 εδραιώθηκε υπό το καθεστώς προστασίας και ελέγχου των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων που τις παρήχαν οικονομικά δάνεια και Ευρωπαίο μονάρχη. Για δύο αιώνες, ερωτήματα όπως ποια είναι η θέληση της Ελλάδας για δύναμη, ποιος είναι ο δικός της προορισμός, προς τα που κατευθύνεται, δεν τέθηκαν στη βάση της αυτογνωσίας και του αναβαθμού της, που είναι η αυτοσυνδυσία, αλλά στη βάση, όπως είπα, μυθολογημάτων, τα οποία για να βρουν την αναγκαία απήχηση γέννησαν τη μεγάλη ιδέα, πράγμα που εξηγεί την αποτυχία της τελευταίας να εκπληρωθεί πολιτικά και αισθητικά. Κατά τον Αξελό, η νεότερη Ελλάδα δεν ανέπτυξε την απαιτούμενη εργαλειακή αλλά και στοχαστική σκέψη ώστε να συγκροτηθεί σύμφωνα με το οικονομικό πολιτικό μοντέλο συσσόρευσης και κυριαρχίας της δυτικής μοντερνικότητας. Βρέθηκε ωστόσο στο κέντρο των μεγάλων αυτοκρατοριών του τότε σύγχρονου κόσμου. Από τη θέση αυτή και υπό το πνεύμα του ευρωπαϊκού ρομαντισμού δικαιολόγησε τη στροφή της στη Δύση και την ένταξή της στο γεωγραφικό της χώρο με τη βαθιά πίστη ότι έτσι επέστρεφε στις δικές της αρχαιοελληνικές και βυζαντινές ρίζες, ρίζες που έθρεψαν τη λατινική και στη συνέχεια την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ο Αξελός επισημαίνει σε αυτό το σημείο την αδυναμία των Ελλήνων να επιδοθούν στο τεύχιν και να συγκροτήσουν τις δικές τους παραγωγικές δομές ώστε να φτιάξουν μια δική τους μοντερνικότητα
πράγμα που θα τους επέτρεπε να ενσωματωθούν ομαλότερα στη μοντερνικότητα της Δύσης. Η αδυναμία αυτή εξηγεί γιατί η Ελλάδα δεν κατάφερε από την ίδρυσή της ως εθνικού κράτους να υπερβεί την ιδιαιτερότητά της και καλλιεργώντας ένα πνεύμα οικουμενικότητας να διαμορφώσει τη δική της αντίληψη για τον κόσμο και για το είναι της μέσα στον κόσμο. Ο Έλληνας αναγνώστης, διαβάζοντας το δοκίμιο, δυσκολεύεται ίσως να εννοήσει τι ακριβώς σημαίνει πνεύμα οικουμενικότητας και τι σημαίνει διαμόρφωση ιδίας αντίληψης του κόσμου και του είναι μέσα στον κόσμο. Ο Αξελός, από την άλλη, αρνείται να αναπληρώσει για λογαριασμό του αναγνώστη το κενό στοχαστικής σκέψης που ενδεχομένως τον δυσκολεύει να εννοήσει τον λόγο του φιλοσόφου. Αποφεύγει έτσι τις πάγιες εξηγήσεις κοινωνιολογικού και πολιτικού χαρακτήρα που αποδίδουν την αδυναμία της Ελλάδας να ασκηθεί στο τεύχιν και να αναπτύξει την παραγωγικότητά της στο καθεστώς εξάρτησης που της επέβαλαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ίσως το απέφυγε γιατί επιμένοντας να εξηγούμε την κατάσταση της Ελλάδας με βάση την οικονομική και πολιτική της εξάρτηση από την Δύση, μετατρέψαμε το αποτέλεσμα σε αιτία. Αυτό το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον γιατί εξαρτηθήκαμε, αλλά γιατί επί δύο αιώνες δεν μπορέσαμε να μπούμε σε μια διαδικασία ιστορικής ενηλικίωσης που θα μας έβαζε σε μια σταθερή πορεία σταδιακής απεξάρτησης. Ακόμα και σήμερα περιμένουμε από κάπου κάτι, κάποιος να μας σώσει. Έτσι για τον Αξελό το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι εν τέλει έλειψε. Θα μπορούσε βάσιμα να υποθέσει κανείς ότι έλειψε η συνοχή της κοινωνίας ως αποτέλεσμα της σύνδεσης των ανθρώπων με κάτι, σκοπό ή προοπτική που πέρα από τις διαφορές τους και τις οδυνηρές συνέπειες των διχασμών και κατακαιρματισμών θα τους ένωνε μεταξύ τους. Αυτή η έλλειψη κοινωνικής συνοχής ανακυκλώνεται στο επίπεδο της πολιτικής που αναμοχλεύει παραταξιακές διαμάχες αναπαράγοντας μια κομματιασμένη κοινωνία. Το εύλογο ερώτημα είναι από πού θα μπορούσαμε να αντλήσουμε το κοινό αέρισμα που θα μας έκανε να συστήσουμε μια αραγή ολότητα. Κατά τον Αξελό, θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ένα κοινό αέρισμα από τη στοχαστική σκέψη, τη μόνη που μπορεί να αρθρώσει λόγο που να μορφοποιεί τους βαθύτερους πόθους ενός λαού. Να τους μετατρέψει δηλαδή σε ιδέα με γιώτα κεφαλαίο ή νόημα που αποδίδουν την κατεύθυνση που ένας λαός κρίνει πως μπορεί να ακολουθήσει για να πραγματώσει τον προορισμό που επέλεξε. Η όρη ιδέα και νόημα εδώ δεν είναι από κύματα φανακισμένης συνείδησης ούτε σημάδια λεξιθυρίας ή καινολογίας. Είναι προϊόντα της στοχαστικής σκέψης. Αυτή τα παράγει. Και τα παράγει ασκώντας κριτική στις παραποιήσεις και τις πλάνες της ψευδούς συνείδησης και διαλύοντάς τις. Με αυτή την έννοια, η ιδέα ή το νόημα είναι καρπός αναλογισμών που μεταμορφώνουν τη γνώση και την αυτογνωσία σε αυτοσυνειδησία. Αλλά στοχαστική σκέψη δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε κοινωνίες παραπλανημένες που ευνοούν την αδράνεια της κατανάλωσης παρά την ενεργοποίηση της παραγωγής. Κατά τον Αξελό, η απουσία στοχαστικής σκέψης, την οποία επί χρόνια συγκάλυπταν τα νεοελληνικά ιδεολογήματα, εμποδίζει την Ελλάδα να αναλογιστεί και να συλλάβει τη βαθύτερη ουσία της, αποκτώντας αληθινή συνείδηση της πραγματικότητάς της και της σχέσης της με το ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον της. Με εκπληκτική ωριμότητα, στα 30 του χρόνια, ο Αξελός
προειδοποιούσε για τους κινδύνους που απειλούν την Ελλάδα, εάν δεν μπορέσει να συλλάβει αλλά και να μείνει πιστή στη βαθύτερη ουσία της. Πράγμα όμως που είναι αδύνατο να το κάνει με ιδεολογήματα που υποκαθιστούσαν τη στοχαστική παραγωγική σκέψη. Για τον Αξελό, ο κίνδυνος που απειλούσε τη μεταφυλιακή Ελλάδα, αν δεν σκεφτόταν τι είναι και προς τα πού να κατευθυνθεί μέσα στον σύγχρονο κόσμο, ήταν να ξεπέσει σε επαρχία των Βαλκανίων, ανίκανη να κινηθεί με τις δικές της αυτοφύης δυνάμεις και το δικό της ρυθμό μέσα στον χρόνο της ιστορίας. Για τον Αξελό, ο επαρχιωτισμός είναι ο κατεξοχήν κίνδυνος, γιατί λόγω της κλειστότητάς του δεν ευνοεί ούτε την παραγωγή ούτε την δημιουργία. Και η κατάκτηση της αυτοσυνδυσίας είναι δημιουργία. Ενώ ο επαρχιωτισμός είναι συνυφασμένος με την αναπαραγωγή και την απομίμηση και αρκείται σε αυτές. Ένα κρίσιμο επομένως ερώτημα που προκύπτει από την επισήμανση αυτού του κινδύνου είναι το εξής. Γιατί η νεοελληνική μικροαστική συνείδηση επέμεινε να μην κατανοεί το υψηλό στην πολιτική και στην τέχνη. Και γιατί, αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα, πιστεύω. Και γιατί ενώ έφτιαξε ανεξίτηλες φιγούρες, όπως είναι οι φιγούρες του Καραγκιόζη, δεν δημιούργησε μορφές. Μια άλλη απορία που ταλανίζει τον Νιτσαϊκό Αξελό, εδώ, είναι γιατί έλειψε ο παλμός και η ένταση, τόσο αναγκαία και τα δυο, για την δημιουργία. Και μια ακόμη. Γιατί η ελληνική μικροαστική κοινωνία έμεινε αδρανής όσον αφορά τις συγκλήσεις που τα ξανασυνέδεαν τα μέλη της μεταξύ τους και με το σύνολο. Τα ερωτήματα αυτά που ανακύπτουν από την αδυναμία να αποκτήσουμε την αυτοσυνειδησία μας ως χώρα και ως κοινωνία, κάνουν τον Αξελό να πιστοποιεί παραπάνω από 20 χρόνια αργότερα, μέχρι και το 1978, ότι η νεοελληνική κοινωνία δυσφορεί, αλλά δεν αγωνιά για την τύχη της, όπως θα όφιλε. Γιατί αντίθετα με τη δυσφορία που εκτονώνεται, η αγωνία διεγείρει τη θέληση για αυτοσυνδυσία, η οποία είναι δύναμη, αφού η έλλειψή της καθιστά μια χώρα άστοχη και ανερμάτιστη. Για να μπορέσει η Ελλάδα να βρει ποιος είναι ο στόχος της, χρειάζεται να εκτιναχθεί ως ελαττήριο και να συλλάβει σε μια στιγμή έκλαμψης και αποφασιστικότητας, μας λέει ο Αξελός, αυτό που ένα καθεστώς κεκτημένης αδράνειας την εμποδίζει επί δεκαετίες να εννοήσει. Ο Αξελός είναι ξεκάθαρος και διαβάζω επιλέξει. Η Ελλάδα, μας λέει, οφείλει να ερευνήσει τα δικά της προβλήματα και για να τα λύσει οφείλει να αποκτήσει συνείδηση της παράδοσής της, της ιστορίας της, της καταγωγής της και της δομής της, της λογοτεχνίας της και των προσωπικότητων της. Σήμερα, από την απόσταση τόσων χρόνων, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το δοκίμιο για τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας δεν μπορεί να διαβαστεί χωρίς το άλλο δοκίμιο του Αξελού για το μέλλον της επερχόμενης Ευρώπης στην πλανητική εποχή. Αυτό το δεύτερο δοκίμιο είναι το συμπλήρωμα του πρώτου και αποτελεί το συμπλήρωμά του γιατί η λογική της ελληνικής κοινωνίας ως συστήματος δεν εντοπίζεται στο εσωτερικό της, αλλά στην αλληλεπίδρασή της με το ευρύτερο γεωγραφικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον της. Αλληλεπίδραση που υπήρξε καθοριστικός παράγων συγκρότησής της. Σημαντική έννοια, η έννοια της αλληλεπίδρασης. Αυτός είναι ο λόγος που σε όλα τα μέχρι τώρα εγχειρήματα της Ελλάδας να κατακτήσει την αυτοσυνειδησία της διαμεσολαβεί το ευρωπαϊκό, μοντέρνο και μεταμοντέρνο πνεύμα. Αλλά δια της αναπαραγωγής,
της ανακατασκευής ή της αντιγραφής, πράγμα που εξηγεί τη μέχρι τώρα αποτυχία αυτών των εγχειρημάτων. Υπ' αυτούς τους όρους, εάν η αυτοσυνδυσία της Ελλάδας παραμένει καθοριστικό για το μέλλον της κυβεύμα, τότε το ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη αφορά το ίδιο το ευρωπαϊκό πνεύμα, εντός του οποίου επιχειρεί να την κατανοήσει και να την κατακτήσει. Συγκεκριμένα, το ερώτημα που βάζει ο Αξελός είναι πώς μπορεί το ευρωπαϊκό πνεύμα να ξετυλιχθεί ως βούληση, σκέψη και λόγος που καθορίζει τα παγκόσμια γεγονότα σε μια Ευρώπη που ο κόσμος της, με τις λέξεις του Αξελού, εμπορικός, διαχειριστικός, αποτελματωμένος, παράφωνος, απέμεινε χωρίς πνεύμα. Και αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει, όσο πουθενά μέσα στον ευρωπαϊκό κόσμο, που διαμόρφωσε την διεθνοποιημένη Δύση, δεν διαφαίνεται η πιθανότητα να μεταμορφωθεί η σχέση που συνδέει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο και με τον εαυτό του. Για τον Αξελό, ο Ευρωπαίος που μεταλλάχθηκε σε πλανητικό άνθρωπο εξακολουθεί να θέλει να είναι το υποκείμενο που εκμεταλλεύεται τους άλλους, κυριαρχεί πάνω τους και χειραγωγεί τα πράγματα για δική του εξυπηρέτηση. Και παρά το γεγονός ότι επέρχεται το τέλος της φαουστικής ευρωπαϊκής μοντερνικότητας, μέσα σε ένα καθεστώς γκρίζας μετριότητας, όπου λείπουν πια νόημα, ιδεώδη, αξίες και σκοποθεσίες και το παλαιό φύρεται και καταραίει, ο Αξελός, παρόλα αυτά, δεν βλέπει η αργή αυτή αποπεράτωση να οδηγεί σε μια σκέψη απελευθερωμένη από τις αυταπάτες και τις απογοητεύσεις της. Θεωρεί ωστόσο δυνατό ένα νέο άνοιγμα, μέσω του οποίου η σύγχρονη σκέψη θα μπορούσε να απεμπλακεί από τις μονομέρειες του υποκειμενισμού, του αντικειμενισμού, του βολονταρισμού και του τεχνικισμού, αλλά και από τον φόβο της συντέλειας και από το όνειρο της σωτηρίας, ώστε να αναγνωρίσει εκ νέου την αληθινή ταυτότητα του κόσμου ως ενότητα των αντιθέτων και συγχρόνως ως διαφορά και ως σύγκρουση. Η καρδιά του νέου κόσμου που μας καλεί να προσαρμόσουμε, να προσαρμοστούμε σε αυτό που μας αρμόζει, λέει ο Αξελός, θα χτυπά σε ένα κέντρο και με ένα ρυθμό πολύ πιο αρχαίγωνο από τα θεμέλια της μοντερνικότητας πάνω στην απληστία και στην αυταρχία. Έτσι ώστε η ανάγκη και η ελευθερία να είναι εκδηλώσεις του αυτού που ενέχει το έτερο και το διάφορο. Για τον Αξελό, η ανάγκη επιστροφής σε μια προμοντερνική φάση, από την οποία θα προκύψει μια νέα σχέση της Ευρώπης με τον κόσμο, αποτελεί το ύπατο διακύβευμα. Το οποίο όμως δεν δύναται να ικανοποιήσουν ούτε άτομα, ούτε συλλογικότητες, όσο το πλήρωμα του χρόνου. Αφού η πλανητική εποχή διαγράφεται ως μια εποχή του κενού, όπου όλα γίνονται σαν να συμμετέχουμε σε μια αναποτελμάτωση, τα λόγια του Αξελού, σε μια αναπόφευκτη καθίζηση, σε μια επιτόπια σύψη, σε μια ασημαντότητα. Αυτό το κενό της αποτελμάτωσης και της σύψης, ο Αξελός, από το 1991 ακόμη, μας καλούσε να το σκεφτούμε όχι βεβαιασμένα, αλλά νυφάλια. Μας καλούσε να αποκτήσουμε αβίαστα συνείδηση της πορείας που χαράζει. Επομένως, το αίτημα της αυτοσυνδυσίας της σύγχρονης Ελλάδας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αν δεν τεθεί συγχρόνως το αίτημα μιας ευρωπαϊκής και κατ' επέκταση πλανητικής αυτοσυνδυσίας. Η πραγμάτωσή του ενός αιτήματος εξαρτάται από την πραγμάτωση του άλλου και αντιστρόφως στο βαθμό που ο ευρωπαϊκός και πλανητικός κόσμος αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο μικρών και μεγάλων εθνικών κρατών. Ο Αξελός, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα
τις σχέσεις των μικρών με τα ισχυρά κράτη στο εσωτερικό της σύνθετης διακρατικής ολότητας που συστήνουν, έθεσε από το 1990 ακόμη το ερώτημα τι είδους δημοκρατία θα συστήνει το πολίτευμα του μέλλοντος και τι θα την κινητοποιεί. Μας ζητά να ξανασκεφτούμε με τρόπο ριζικού τη δημοκρατία, όχι μόνο γιατί είναι το λιγότερο κλειστό πολίτευμα που έχει δεχθεί ήδη πολλές διαφοροποιήσεις, αλλά και γιατί η δημοκρατία τίνει στη μεταμφίεση, μη αποκλείοντας έτσι την καταπίεση, τον αυταρχισμό, τη δημαγωγία, με τα λόγια του Αξελού. Παρόλο που τα αιτήματα αυτά είναι επιτακτικά, ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμέτωπος με ένα κενό μέλλοντος, καταπληκτική σκέψη αυτή, διορατική, ποθεί να βυθιστεί στην εικόνα του, τρεφόμενος από το είδωλό του, λέξεις του Κώστα Αξελού. Όμως η σκέψη μέσα σε αυτό το κενό μέλλοντος, προσπαθεί να σκεφτεί σε μια γλώσσα που δεν κατέχει ακόμη. Τον άνθρωπο που δεν θα νοείται, ούτε θα είναι μόνον κυρίαρχο και επομένως κυριαρχούμενο «ον». Αλλά αν ο λόγος που θα μας έλεγε τι είναι ο άνθρωπος ως μη κυρίαρχο και ως μη κυριαρχούμενο «ον» δεν μιλιέται ακόμη, ωστόσο, η ανάγκη να αρθρωθεί άρχισε να γίνεται επιτακτική. Σε αυτό το νέο στοχαστικό λόγο, που θα υπερκεράσει τον ισχύοντα της κατήσχησης, προσβλέπει ο Κώστας Αξελός και με αυτόν συνδέει το νέο άνοιγμα του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δελιγιώργη. Αυτό και αν σημαίνει επικαιρότητα και παρουσία μια σκέψη στο τώρα. Θα μπορούσαμε εσείς, λοιπόν, και εμείς από εδώ και μπρος, από τώρα, να προσπαθήσουμε σαν Έλληνες και σαν Ευρωπαίοι να αποκτήσουμε αυτοσυνείδηση. Δεν ξέρω τι θα μας πείτε εσείς, κυρία Μακρύ, που θα μιλήσετε στη θέση του κύριου Κλοντ Γόλς, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Να πούμε για τον κύριο Μακρύ ότι υποστήριξε ένα διδακτορικό στη φιλοσοφία υπό τη διεύθυνση του Εμμανουέλ Λεβινάς στην οντολογία και στη μυστική του Γκαμπριέλ Μαρσέλ, ότι έχει γράψει πολλά βιβλία φιλοσοφίας και λογοτεχνικά, και να τον καλέσουμε στο βήμα να μας τα πει καλύτερα από μένα. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε και θα ακούσουμε πολλά για μια πραγματικά καινοτόμο σκέψη, της οποίας το οδηπορικό διοίκησε περισσότερα από 60 χρόνια. Και η σκέψη δοκιμάζεται από το χρόνο. Δεν θα επαναλάβω τα ωραία χθεσινά της τροκίγης τράπεζας, αλλά θα προσπαθήσω να δείξω στο μέτρο του δυνατού την εγκύτητα και την απόσταση ταυτόχρονα της σκέψης του Κώστα Αξελού με το κόρπους της γενικής ιστορίας της φιλοσοφίας. Το θέμα μας λοιπόν είναι υποκείμενο και αντικείμενο στο στοχασμό του Κώστα Αξελού. Διάλεξα
αυτούς τους όρους επίτηδες, επειδή ας πούμε μυρίζουν λίγο κλασικισμό και μας προσανατολίζουν σε συστήματα τα οποία σήμερα θεωρούμε, αν όχι γερασμένα, τουλάχιστον ανιερά. Οι αποσκευές του Αξελού, πριν ακόμα ορθώσει τη σκέψη του, ήταν δυνατές. Οι δύο διατριβές του, που είναι μία ουσιαστικά ντοκτοράντο τάντετα στον Ηράκλητο και στον Μάρξ, έργα με καθαρά ακαδημαϊκό χαρακτήρα, αλλά μύρια παράθυρα από τα οποία η σκέψη μπορούσε να φτερουγήσει και σε άλλες κατευθύνσεις, είναι πραγματικά με τη δική τους θέαση και εγκυκλοπαιδείες. Πολυμάθεια, συστηματικότητα, δυναμισμό στη σκέψη, πιστότητα στο συγγραφέα και διαφοροποίηση ταυτόχρονα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, γιατί για να διεμβολήσει κανένας τη σύγχρονη σκέψη ή αν θέλετε την ιστορία της φιλοσοφίας, πρέπει να τη γνωρίζει. Αλλιώς οικοτολογεί, ανευθυνολογεί και κινδυνεύει να θυμίζει το πανάρχαιον θράσος κάποιων φιλοσόφων. Αναδύεται λοιπόν μια σκέψη σε αναστροφή με την παλαιότερη, αλλά και με τη σύγχρονη. Μια σκέψη η οποία θυμίζει τα παιδιά του αιώνα, την περιπλάνηση, τον Εμπεδοκλή, τον Περεγρίνο, τον Παράκελσο, τον Ρουσό, τον Περνανός και πολλούς άλλους εντός εισαγωγικών αγύρτες του πνεύματος που δεν ικανοποιούνταν στα διάφορα αγκυροβόλια της βεβαιότητας, της συστηματικότητας και των κλειστών οριζόντων τα οποία προσέφεραν αρκετά φιλοσοφικά συστήματα. Γι' αυτό το λόγο η σκέψη του Αξελού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, υπάρχει μια βασική θεωρία, θεώρηση, την οποία βρίσκουμε σε πολλά βιβλία του Κώστα Αξελού. Μια, θα λέγαμε, σχηματική μεν, αλλά και αληθεύουσα σε μεγάλο βαθμό, κατάταξη της ιστορίας της σκέψης. Τα τρία μεγάλα στάδια. Δεν θα επανέλθουμε στα χθεσινά, αλλά θα διαβάσω γρήγορα ένα απόσπασμά του για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η απόλυτη γνώση του ανθρωπίνου πνεύματος. Χέγκελ. Ο αμοιγής κομμουνισμός του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Μάρξ. Ο υπεράνθρωπος που αποδέχεται την αιώνια επιστροφή του ταυτού, Νίτσε. Η αλήθεια του είναι ως είναι, Χάιντεγκερ, υπήρξαν ακόμη μοντέρνα και κύρια μυθολογήματα, τα οποία παίρνουν τη σκυτάλη των αρχαίων και πάπως εξαντλημένων μυθολογημάτων παρά την επιβίωσή τους. Ανυψώνοντας το διάλογο, ο Αξελός πάντα μιλάει, και εκγενικεύοντάς τον, θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε πως το κύριο λογικο-οντολογικό σχήμα και οντοθεολογικό ή οντοϊστορικολογικό, θα επανέλθουμε στους όρους, δηλαδή το σχήμα, το εξηγεί ο ίδιος, που αγκαλιάζει το λόγο του, του είναι που φανερώνεται ως Θεός, ως φύση ή ως ανθρώπινη ιστορία, δεν
ξεφεύγει από τη μυθολογική εξάρτηση. Οι τρεις περίοδοι είναι η οντοθεολογία, η θεοοντολογία και η ανθρωπολογία, χοντρικά του τέστη, η αρχαιότητα που αναδύεται με τους προσοκρατικούς και κορυφώνεται στα συστήματα ιδεαλισμού Πλάτων, ρεαλισμού Αριστοτέλης, πανθεϊσμού Στοϊκή. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα συστήματα στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται σχολές και τάσεις. Και το οποίο αιωνίζεται και συνεχίζεται στη χριστιανική παράδοση χριστιανισμένο. Με κορυφαίες στιγμές το έργο του Ιερού Αυγουστίνου και του Αγίου Θωμά του Ακινάτη, ως θωμισμός το ξέρουμε, γιατί και μέχρι τα μέσα του παρελθόντος αιώνα στο Παρίσι ανθούσε ο νεοθωμισμός ως μεγάλη σχολή σκέψης με Μαριτέν, και Ζιλσόν και άλλους. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Μετά το διαποδισμό, αυτό που εμείς θεωρούμε τομή του πνεύματος και όρθωση του λόγου και για το οποίο έχουν γραφεί τόσα αντιφατικά και αγριοσογκρώμενα πράγματα, υπάρχει μια αποδέσμευση τόσο από το μεσαιωνικό και μεσαιωνικό σύμπαν όσο και από την ελληνική αρχαιότητα, αποδέσμευση η οποία πια ορθώνει ούτε τη φύση, ούτε το Θεό, αλλά τον άνθρωπο. Δηλαδή, τραγική ειρωνία, μια επιστροφή στο Σοκράτη. Τι άλλο είναι αυτό, όταν ο άνθρωπος είναι ο βασικός πυρήνας και παραγωγός σκέψης. Όλα όμως αυτά μας λέει ο Αξελός, δεν πάβουν να είναι μυθολογήματα. Και οι πέντε αστερισμοί με τους οποίους η νεωτερικότητα ανέτειλε, αν θέλετε, και έδωσε καρπούς. Ο έγελος, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά επανάληψη υπερδυναμική του Ηρακλήτου. Οντολογικά, ο μοντέρνος πανθεϊσμός δεν προσθέτει απολύτως τίποτε στον αρχαιοελληνικό πανθεϊσμό. Προσθέτει στοιχεία ιστορικής εμπειρίας με τα οποία οικοδομούνται σύμπαντα η ηθική του Σπινόζα και κυρίως η φαινομενολογία του πνεύματος του Έγελ και η κριτική του δικαίου, αλλά ριζικά στηρίζονται στην ίδια αρχή. Ο Έγελος λοιπόν μυθολογεί. Ο Μάρξ που αντιστρέφει τον Έγελο κατά κάποιο τρόπο, και αυτός στηρίζεται σε μυθολογήματα, στην αταξική κοινωνία και λοιπά, όπως την απόλυτη γνώση ο Έγελος, αλλά και ο Φρόιντ, δεν θα τα αναλύσουμε, στηρίζεται σε μύθους, και αυτό δεν το είπε μόνο ο Αξελός. Θυμάμαι μια φράση του Βίτκενστάιν που λέει, ο Φρόιντ προσπάθησε να γκρεμίσει τους παλιούς μύθους στείνοντας καινούριους. Ο Νίτσε στο μύθο της αιώνιας επιστροφής και ούτω καθεξής. Και συνεχίζει ο Κώστας Αξελός με το εξής που περιλαμβάνει όλα όσα προηγούνται. Η φιλοσοφία μεταφέρει πράγματα που τις έρχονται από τη μυθολογία, από τη θεολογία, από την επιστήμη και την πολιτική. Με λίγα λόγια, ομολογείται ότι το ανθρώπινο πνεύμα είτε φιλοσοφεί μοντέρνα, μεταμοντέρνα, κλασικά, προκλασικά, είτε απορρίπτει τις μυθολογικές αφηγήσεις που δημιουργούν γέλια και τις δυσιδαιμονίες, είτε εκμυθεύει και ευγενίζει το μύθο από τον οποίο εξάγονται, και ας μην αμφιβάλλουμε, αλήθειες τόσο ισχυρές όσο και φιλοσοφικές, και αναφέρω εδώ 2-3 παραδείγματα. Το μύθο της Αντιγόνης,
το μύθο του Φάουστ και κυρίως το μύθο του Προμηθέα, υπερφιλοσοφικό το νόημα, ανεξάρτητο και πάμφωτο. Για να μην πω τον Κιχώτη και ούτω καθεξής, και ότι όλα τα έργα τέχνης είναι στηριγμένα σε μεγάλους μύθους που προέρχονται από λουϊκούς θρύλους και παραδόσεις. Και γυρνάμε. Απορρίπτει ο Αξελός όλο αυτό το σύμπαν? Φυσικά όχι. Αν το αποκαλεί ακόμα μυθικό ή μυθολογικό, το κάνει επειδή δέχεται με τον πιο ρητό τρόπο ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο είναι ταυτόχρονα όμηρος και προμηθέας. Εκφράζεται κατά τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτόν. Μπορεί να ανατρέπει αλήθειες, αλλά ο τρόπος ανατροπής των αληθιών αυτών στηρίζεται σε προδεδομένα τα οποία βρήκε η γλώσσα, το πολιτισμικό του σύμπαν και σήμερα η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνικής. Δεν είναι λοιπόν εκτός παραδόσεως η σκέψη του Αξελού. Και τώρα θα φανεί ακριβέστερα, κατά το δυνατόν θα προσπαθήσω, με τη θέση που παίρνει ενάντια σε δύο, είπαμε, όρους τερατώδης της σκέψης, υποκείμενο και αντικείμενο. Βρήκα ένα χωρίο του Γκέτε πολύ βοηθητικό. Σας το διαβάζω, είναι μικρό. Ό,τι είναι μέσα στο υποκείμενο είναι στο αντικείμενο και μάλιστα και κάτι επιπλέον. Ό,τι είναι στο αντικείμενο είναι και στο υποκείμενο και μάλιστα κάτι περισσότερο. Είμαστε, συνεχίζει ο Γκέτε, αμφίδρομα χαμένοι και προστατευόμενοι. Από τη στιγμή που αποδίδουμε στο αντικείμενο το επιπλέον του, προσφέρουμε αξιοπιστία στο υποκείμενό μας. Από τη στιγμή που ξεφεύγουμε από την τροχιά της βεβαιότητας και από την ορθολογική καταστροφή ή καταγραφή, η οποία ήταν, είναι και θα είναι πάντα αμφίσιμη, μη αποφασίζουσα, όπως θα έλεγε ο Γκέντελ, και διφορούμενοι, εμπλουτιζόμαστε. Εδώ λοιπόν προβάλλει το παιχνίδι του κόσμου. Τι είναι το παιχνίδι του κόσμου, αν θέλουμε να προσμίξουμε χωρίς να προδώσουμε σκέψεις του Αξελού με θεωρήσεις της δυναμικής παράδοσης? Μας βοηθάει ακόμα πιο πολύ μια συνεχής καταγραφή του Κώστα Αξελού, η οποία λέει: «Ο στοχαστής δε σκέπτεται παρά αυτό ακριβώς, το ένα όλο, με παύλα ανάμεσα στο ένα και το όλο, το παιχνίδι του κόσμου». Έχουμε εδώ λοιπόν το ένα όλο, που είναι, αν θέλετε, η σύγκραση υποκείμενο και αντικείμενο, και θα το δούμε γιατί, κάτι που οδηγεί σε μια μυστική ή, αν θέλετε, σε μια εύνης ενόραση του κοσμικού συμβαίνοντος, και το εύνης είναι πλατωνικό και εξεύνης από το Συμπόσιο, γιατί είναι βέβαιο πως το υπάρχει στον κόσμο του στοχαστή δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα συλλογισμού, αλλά είναι μια αυτοανάδυση και αυτοσυγκινητοποίηση. Και αυτό, θα μου επιτρέψετε μια-δυο αναφορές,
αποτέλεσε και σημείο τριβής ανάμεσα σε κορυφαίους στοχαστές που δεν είχαν καμιά τουλάχιστον άμεση σχέση με τον Αξελό. Ο Βίτκενστάιν στο τρακτάτους έλεγε το ότι συλλαμβάνουμε τον κόσμο ως περιορισμένο σύνολο, ως όλο, that is mystical. Είναι μυστικό. Είναι μια μυστική πρωτοπληροφορία. Μια ενορατική, θα έλεγα, αφύπνιση. Και όταν στη Χάγη είχε μια διαφωνία με τον Ράσελ, ο Βίτκενστάιν, εν ώψη δημοσίευσης του τρακτάτους, πήρε, λέει ο Ράσελ, ένα χαρτί και έβαλε τρία σημεία επάνω στο χαρτί. Και του λέει, από τη στιγμή που υπάρχουν τρία σημεία πάνω στο χαρτί, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία αντικείμενα στον κόσμο. Και ο Βίτκενστάιν εξεράγει και είπε, όχι, τρία σημεία πάνω στο χαρτί, ναι. Αλλά τρία σημεία στον κόσμο τουλάχιστον, όχι, γιατί ο κόσμος συλλαμβάνεται ως ολότητα που διασπάται σε απειροποιηθή δέσμη σημείων. Και μια δεύτερη που μας φέρνουν στο αξελού τη σκέψη, γι' αυτό τα αναφέρω, άποψη ενός ίσονος εντός εισαγωγικών ή εκτός, για μένα σημαντικού υπαρξιακού φιλοσόφου, του πρώτου που εισηγήθηκε τον υπαρξιακό τρόπο σκέψης στον ευρωπαϊκό χώρο μετά τον Κίκιγκαρ, τον οποίο αγνοούσε, τον Γκαμπριέλ Μαρσέλ, ο οποίος λέει, δεν είμαι στον κόσμο όσο ο κόσμος είναι για μένα παράσταση. Ο κόσμος ως ολότητα είναι αναντιπαράστατος, δεν είναι αντικείμενο. Και να λοιπόν τώρα που γυρίζουμε, ποια είναι η σχέση λοιπόν υποκειμένου και αντικειμένου στη σκέψη του στοχαστή μας. Είδαμε για το όλο και την ολότητα που είναι η μοναδική μέρημνα του στοχαστή κατά τον Αξελό. Και θέλουμε και ένα άλλο μικρό χωρίο, να μην σας κουράζω. Προσέχουμε, το πήρα τυχαία από τον ηθικό του προβληματισμό. Τι λέει? Η ηθική προβληματική, δηλαδή ο ηθικός προβληματισμός, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διαθέτει ταυτόχρονα μια δομή αμετάβλητη. Αντίφαση, οδηγούμαστε, για να διακριβώσουμε τη σχέση υποκειμένου-αντικειμένου, στην εξής φαινομενική εναντιότητα, θα έλεγα εγώ, όχι αντίφαση, στην εξής διαπίστωση, ότι χωρίς τη σύλληψη της ολότητας προς την οποία είναι προσανατολισμένος ο στοχασμός, δεν υπάρχει αποσπασματικότητα, δεν υπάρχει πολλότητα, δεν υπάρχει πλήθος. Άρα δεν υπάρχει παιχνίδι του κόσμου. Τι είναι όμως το παιχνίδι του κόσμου? Δεν είναι ένα αντικείμενο που βλέπουμε. Είναι κάτι στο οποίο είμαστε στρατευμένοι. Δεν υπάρχει χωρίς εμάς, χωρίς το υποκείμενο. Αν ο κόσμος κληθεί και αποκληθεί εντός εισαγωγικών αντικείμενο, αλλά αντιπαράστατο, με αυτό το αντικείμενο είμαστε αχρόνος κοινωνή. Και υπ' αυτό το πνεύμα η σχέση είναι αμφίδρομη. Φτάνουμε δηλαδή σε μια διαπίστωση η οποία όμως είναι, αν θέλετε, ευγενισμένη και απειλαγμένη από τους γνωστούς ιντελεκτουαλισμούς και σχηματοποιήσεις στη σκέψη του Μπέρκλεϊ, που είναι σκέψη 4 λέξεων όλων παρμένων από την καθημερινή μας ζωή. Την ξέρουμε όλοι, την έχουμε ακούσει λίγο πολύ, έχει γίνει αντικείμενο
τεραστίων διαβουλεύσεων, αντιγνωμιών, αλλά είναι η ρίζα του ευρωπαϊκού ιδεαλισμού και η οποία είναι πολύ απλή και την οποία συναντήσαμε πριν και στον Αξελό αλλά και στον Ηράκλειτο. Δεν υπάρχει αντικείμενο χωρίς υποκείμενο. No object without subject. Αυτή η σχέση βλέπουμε ότι διαλανθάνει στην ιστορία της σκέψης. Ο αιώνο παίζων και πεσεύων του Ηρακλήτου ως παιδίον, παιδός η βασιλεί, πέσεστην, αιωνίζει μία ηλικία και μία κατάσταση η οποία δεν εκμυθεύει μια, αλλά απαιτεί από το λόγο να ιδρώσει για να βρει νόημα, το γοητευτικότερο νόημα, το υπάρχει στον κόσμο. Είδαμε λοιπόν μέχρι στιγμής πως στη σκέψη του Αξελού η φράση του Γκέτε βρίσκει εφαρμογή. Ο στοχαστής με βάση το όλο σκέφτεται ήθικα, διανοητικά, πνευματικά και κυρίως στοχάζεται. Αλλά αμέσως βρίσκεται στα χέρια, θα λέγαμε, με το παιχνίδι του κόσμου που είναι και δικό του παιχνίδι. Και εδώ προκύπτουν οι δυσκολίες. Αν θέλετε και στοιχεία που δεν είναι πλήρως διαμορφωμένα ή τα οποία δεν αφομοιώσαμε εμείς ή εγώ προσωπικά, για να μιλάω για τον εαυτό μου, στη σκέψη του στοχαστή μας. Ο κόσμος μας λέει που είναι ο χρόνος που παίζει και που είναι οπωσδήποτε αποσπασματικός αλλά και ολότητα η οποία καθιστά δυνατή την αποσπασματικότητα, είναι ο κόσμος, αναρωτιόμαστε, του Ηρακλήτου που λέει «Ούκαι μου, αλλά του λόγου ακούσαντας, σοφόν εστίν ομολογήν, εν πάντα είναι». Μην ακούτε εμένα, αλλά το λόγο, λέει ο Ηράκλητος. Και αν τον ακούσουμε, που είναι ο λόγος μας, που είναι ξινός, κοινός και οικουμενικός, θα διαπιστώσουμε ότι όλα είναι ένα. Και εδώ υποβόσκει. Και δεν τονίστηκε δυστυχώς από μας. Και μια τραγικότητα που υπάρχει στο έργο του Αξελού. Ο Ηράκλητος την λέει με δρυμή τρόπο, αν και ο λόγος είναι να μην σας λέω το αρχαιοκείμενο κοινός, ο καθένας ζει κατά τις ανοησίες του. Όκος περ κτίνεα ζώουσιν οι πολλοί. Οι πολλοί ζούνε σαν κτίνοι. Ο Εφέσιος είναι σκληρός. Ο Αξελός το λέει και το υποδηλώνει με ευγένεια και τραγικότητα, ότι ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος που έχει χάσει τον προσανατολισμό του, γιατί δεν ξέρει να παίξει, δεν ξέρει να διανοηθεί, να ενωραθεί το κεκριμένο της φύσης που είναι και κεκριμένο της ζωής του. Και αμέσως έρχονται οι συνθέτουσες του παιχνιδιού στον κόσμο που το κάνουν πιο σαφές. Είναι η πανουργία, ο δόλος. Δεν είναι απάτη, δεν είναι εξαπάτηση. Δεν είναι, ας πούμε, ούτε αν και μοιάζει αυτό το οποίο ο Σάρτρα ονόμαζε «mauvaise foi», που δεν είναι κακοπιστία, κακή πίστη, όχι για τίποτε άλλο, αλλά επειδή το υποκείμενο, φεύγοντας από την αρχαίγονη κατάστασή του που είναι το «être en soi», στην «être pour soi», που είναι η ιστορικότητά του, είναι αλωτριωμένο. Είμαι ό,τι δεν είμαι και δεν είμαι ό,τι είμαι. Άρα, ό,τι και να πω, έχει κακοπιστία.
Έχει και σοφίσματα βέβαια αυτή η σκέψη, αλλά έχει και μια βαθύτητα. Δεν είναι αυτό ότι ο Αξελός αποκαλεί δόλο. Είναι ακριβώς οι έμφυτες αδυναμίες του πεπερασμένου, του εκφραστού, της ανθρώπινης προσπάθειας να προσκρούν σε μύριγες όλες, άσες προσπάθειες οι οποίες ανατρέπουν τα πάντα. Λέει κάτι πολύ όμορφο. Οι διάφορες πανουργίες των ανθρώπων δεν έχουν ένα απλό δικαίωμα. Αυτό που δεν υπάρχει στην εξουσία τους είναι να ασκούν πανουργία στο χρόνο που εμπέζει κάθε υπολογισμό, κάθε μικροσκέψη, κάθε βεβαιότητα, κάθε ασφάλεια, είτε αυτή προσφέρεται από κοινωνικό σύστημα, από πολιτική θεωρία, από θρησκευτικό δόγμα, από μυστική οργάνωση, και ούτε αυτές οι αυταπάτες των ανθρώπων εμπέζονται όχι εκδικητικά, αλλά από την πρωτογενή αθωότητα που λέγεται αιών. Θα μας βοηθήσει εδώ, για να μην σας κουράσω περισσότερο, ένα άλλο διπολικό, ένα δίπολο η συστοιχία που υπάρχει στον Αξελό, πέρα από το μέρος και το όλο, πέρα από την πανουργία και το παιχνίδι, η εγκύτητα και η απόσταση. Ο στοχαστής μας λέει πρέπει να τηρεί την εγκύτητα εν αποστάση. Εγκύτητα με τι? Με το εν όλο. Εν αποστάση. Ως παίχτης. Ως σπασματική δύναμη που χειρίζεται, που ζει, που βιώνει το παιχνίδι του κόσμου. Τι επικρατεί? Δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει η πρωτοπληροφορία της εγκύτητας και η εμπειρία της απόστασης. Αυτή τίκτη τα ιστορικά φαινόμενα. Αυτή κάνει τον άνθρωπο να είναι και τραγικός και μακάριος. Φίλες και φίλοι, τι σχέση έχει λοιπόν στη σκέψη του Αξελού το υποκείμενο με το αντικείμενο? Το πλεώνασμα του αντικειμένου όταν κατοπτεύεται από το υποκείμενο είναι ο πλούτος ο προσωπικός, και το πλεονάζω του υποκειμένου όταν δεν κατοπτεύεται και δεν υπονοείται αντικειμενικά είναι η μαρτυρία του στοχασμού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να απαντήσουμε ότι στον Αξελό υποκείμενο και αντικείμενο ταυτίζονται? Όχι βέβαια, γιατί θα ταυτίζαμε τη σκέψη του με τον πανθεϊσμό. Μην ξεχνάμε ότι όχι μόνο στον Ηράκλειτο που εμπνέει συνεχώς τον Αξελό βρίσκεται αμετακίνητα και απόλυτα ο πανθεϊσμός, αλλά και στον μεταγενέστερο και ενδοξότερο εκφραστή του, στο Σπινόζα, διαβασιλεύει αυτή η αλήθεια, η οποία μας λέει κάτι πολύ απλό, το οποίο καμιά επιστήμη ούτε θα επιβεβαιώσει ούτε θα απορρίψει, γιατί είναι αξίωμα απόλυτο, ότι η σκέψη και ο χώρος είναι τα δύο απόλυτα κατηγορήματα της φύσης, παύλα Θεού. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Αξελός το λέει αλλιώς και αυτό τον διαφοροποιεί.
ότι ιδεαλισμός και ελλεισμός είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Η παιδιά, αλλά στο βαθύ νόημα του όρου. Ο πες, ο καταγισόμενος στον κόσμο. Προσωπική μου άποψη είναι ότι στη σκέψη του Αξελού δεν υπάρχει ταυτότητα υποκειμένου και αντικειμένου, οπότε θα είχαμε πανθεϊσμό. Η αποσπασματικότητα και το παιχνίδι του κόσμου, που είναι η έγχρονη εγκαταβίωση του ανθρώπου στο κοσμικό γίγνεσθε, είναι μαρτυρία διαφορετικότητας. Δεν θα έλεγα ταύτιση εναντίον, θα παίζαμε τις λέξεις. Υπάρχει σχέση συμπληρωματικότητας. Το ένα πληρούνται από το άλλο. Το αντικείμενο, το αισθητό, πληρούνται από το υποκείμενο, το οποίο βρίσκεται μέσα στον κόσμο το αισθητό. Αυτή η αλήθεια, για να είμαστε ειλικρινείς, πρωτοβγήκε στη σκέψη από έναν αστροφυσικό, τον Μπορ, Κρίστιαν Μπορ, μεγάλος Δανός, την πρώτη, τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, που θέλησε να παρατηρήσει τη σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και στα σωματίδια, των οποίων με την απριοριστή άλλαζε η μορφή και η κίνηση, η θέση έτσι και η κίνηση. Και για να λύσει το πρόβλημα, ο Μπορ, που είχε και μεταφυσικές ανησυχίες, εισηγήθηκε αυτή την αρχή της συμπληρωματικότητας. Η συμπληρωματικότητα λοιπόν τι κάνει? Δεν αφήνει μετέωρο κάποιο μυστήριο. Απαντάει στα μέτρα του ανθρωπίνως δυνατού σε αυτή την ερώτηση. Η αίσθηση, ο αισθητός κόσμος, αυτό που πολλοί ονομάζουν ύλη και άλλοι απλώς αισθητά πράγματα. Και η αντίληψη αυτού του συμβαίνοντος, μπορούν να ταυτίζονται? Ναι, μας λέει ο πανθεϊσμός, δύο όψεις ενός πράγματος. Άρα ο κόσμος είναι άπειρος, απόλυτος, αδημιούργητος, ατελεύτητος, αλλά έχει ένα αιώνιο παρόν. Ο ιδεαλισμός μας λέει, υπάρχει ο κόσμος ο νοητός και η εικόνα του είναι ο κόσμος ο αισθητός, των ιδεών. Η σκέψη του Αξελού που φιλοξενείται αλλά ριζοσπαστικά στη μεγάλη παράδοση της φιλοσοφίας από την Ανατολή μέχρι την Ανατολή της, μέχρι τις μέρες μας, τίνει να λέει, αυτό είναι προσωπική μου θεώρηση, επιτρέψτε μου, ότι η ολότητα του κόσμου, για το οποίο κάνει σαφέστατα λόγο, ένα στοιχείο αναλύωτο, και δεν έχουμε τον χρόνο να πούμε γιατί ο όρος, ο τόσο απλός όλο, έχει παγιδεύσει πρώτου διαμετρήματος λογικο-μαθηματικούς που τον συνέχεια με το σύνολο, που είναι εντελώς άλλο πράγμα. Για τον Αξελό λοιπόν το όλο, το ένα και τα πολλά, η αποσπασματικότητα του κόσμου στην οποία φαίνεται και το παιχνίδι του χώρου, του κόσμου, έχουν ούτε ταυτότητα ούτε ενότητα, αλλά συμπληρωματικότητα που δεν μορφοποιείται αλλά αιωνίζει τη γοητεία του φιλοσοφείου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστούμε και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πιστεύω ότι τώρα είμαστε πλέον διαθέσιμοι, ίσως και ανοιχτοί, για το παιχνίδι του Κώστα Αξελού. Σχετικά με το παιχνίδι θα μας μιλήσει ο Κωνστάντιος Δασκαλάκης, ο οποίος, εκτός από αρχιτέκτονας, υποστήριξε το διδακτορικό του σε σχέση με τη φιλοσοφία του Χάιντιγκερ πρόσφατα, υπό τη διεύθυνση του κύριου Λάμπρου Κουλουμπαρίτσι. Κύριε Δασκαλάκη. Και μαθητής μου. Α, και ήταν και μαθητής του κύριου Μακρύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν βέβαια ήθελα να εκφράσω την... ακούγομαι, ναι. Να εκφράσω τη συγκίνησή μου για την παρουσία σε μια εκδήλωση προς τιμήν της σκέψης του Κώστα Αξελού, με τον οποίο τύχαινε να συνδέουμε μια πολύ βαθιά φιλία για πάνω από 20 χρόνια. Τίτλος της ανακοίνωσης είναι σχετικά με το παιχνίδι και κάνει κάπως αντυχή στην αίθουσα. Όχι, ακούγεται καλά. Ναι. Και στη συνέχεια θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που εμφανίζεται με χαρακτηριστικό τρόπο, νομίζω, στο εμβληματικό έργο του Αξελού, το παιχνίδι του κόσμου. Ενώ ο δύο κακιστές παίζουν μια παρτίδα, τους ανακοινώνεται πως ο κόσμος πρόκειται να εξαφανιστεί. Σιωπηλά και με μια κοινή συνένεση συνεχίζουν το παιχνίδι τους. Με αυτή την εικόνα κλείνει σχεδόν το τελευταίο κεφάλαιο του έργου αυτού του Αξελού, το παιχνίδι του κόσμου. Τίτλος του τελευταίου αυτού κεφαλαίου είναι επίσης το παιχνίδι του κόσμου. Πώς μας μιλάει αυτή η αφηγηματική φράση ύστερα από 400 και πλέον σελίδες θεματικής παρουσίασης? Πρόκειται για ένα παιχνίδι ή πιο σωστά για το παιχνίδι, όπως δεν πάβουν να σημειώνουν οι τίτλοι του βιβλίου και του ομώνυμου κεφαλαίου. Χωρίς διφορούμενο, το σκάκι δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Εν τούτης, η εικόνα της κοινής συμφωνίας στην αφοσίωση στο παιχνίδι, το παιχνίδι των σκακιστών, εκδηλώνει κάτι άλλο από μια απλή αδιαφορία απέναντι στην υποτιθέμενη υπερχόμενη καταστροφή του κόσμου. Ίσως λοιπόν αποτελεί μια πρόσθετη ένδειξη προς μια κατανόηση για αυτό που έχει, για αυτόν που έχει ήδη διατρέξει το βιβλίο. Υπογραμμίζω πως η συνένεση των παικτών είναι σιωπηλή. Η κατανόηση του παιχνιδιού ή ακόμα της αιμονής στη σχέση με το παιχνίδι επικοινωνείται στην εικόνα αυτή όχι απλώς με λέξεις, ούτε με μια απλή απουσία λέξεων, αφού η σιωπή προϋποθέτει τον λόγο. Με κάποιο τρόπο αυτό συμβαίνει γενικότερα σε όλο το βιβλίο. Στο κλείσιμό του, το κείμενο μας δείχνει πως η διαδρομή σχετικά με το παιχνίδι είναι μια διαδρομή μέσα από το λόγο που επικοινωνεί το παιχνίδι, αλλά μέσα και από μια σιωπή που αποκαλύπτει κάτι ουσιώδες για αυτό το παιχνίδι. Μια διαδρομή θεματική που εξηγεί το παιχνίδι, αλλά περισσότερο από αυτό μια διαδρομή έμεση που υπονοεί κάτι για αυτό το παιχνίδι, κάτι που διαφεύγει ή που ακόμα δεν επικοινωνείται με άμεσο τρόπο. Τι είναι εδώ το παιχνίδι? Στο μεγαλειώδες πρόγραμμα της κριτικής της κριτικής δύναμης, ο Καντ το ορίζει σαν μια δραστηριότητα ευχάριστη καθεαυτή. Στη συνέχεια του Καντ, ο Σίλερ, στις επιστολές του για την αισθητική παιδεία του ανθρώπου, ορίζει το παιχνίδι σαν κάθε τι που δεν είναι ούτε υποκειμενικά ούτε αντικειμενικά τυχαίο και το οποίο δεν ασκεί ούτε εσωτερικό ούτε εξωτερικό εξαναγκασμό. Όμως το καντιανό καθεαυτό και η έστω αρνητική αντιδιαστολή ανάμεσα στην εσωτερικότητα και την εξωτερικότητα, την τυχαιότητα και την αναγκαιότητα, μοιάζουν να μην βοηθούν εδώ πολύ την κατανόηση. Τόσο το λεξιλόγιο, όσο και το πρόγραμμα των μεγάλων αυτών συγγραφέων δεν μοιάζει να ερμηνεύει την έννοια του παιχνιδιού όπως τη συναντάμε εδώ. Πράγμα βέβαια που δεν σημαίνει καθόλου ότι ο Αξελός είναι ξένος με αυτή την παράδοση, την ιστορική παράδοση. Τι είναι όμως αυτό που τον απομακρύνει? Ένα ουσιώδη στοιχείο είναι πως στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να βρούμε στο βιβλίο του Αξελού κάτι σαν ορισμό. Δύσκολα βρίσκουμε ένα σχήμα όπως αυτό του γένους και της ειδοποιού διαφοράς ή όπως της παραδοσιακής κατηγορικής διατύπωσης. Το παιχνίδι είναι τάδε ή τάδε. Πράγματι, διαβάζουμε στο βιβλίο, το παιχνίδι του είναι του κόσμου πάβει να μπορεί να συνιστά υποκείμενο σε μια κατηγορική πρόταση. Το κατηγορικό σχήμα λοιπόν αποκτά μια ιδιόρυθμη σημασία εδώ. Διαβάζουμε, το παιχνίδι είναι κόσμος, είναι μια θεωρητική και όχι εμπειρική πρόταση, όπου υποκείμενο και κατηγόρημα μπορούν να αλλάξουν θέση το ένα με το άλλο, όπου το ρήμα είναι διαγεγραμμένο και η κρίση μου τζουρωμένη. Κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμα και όταν βρίσκουμε κατηγορικά σχήματα στο κείμενο, ελλείψη καλύτερης λύσης όπως θα έλεγε ο ίδιος ο Αξελός, το είναι τοποθετείται σε εισαγωγικά. Διαβάζουμε για παράδειγμα, το παιχνίδι δεν είναι υπέρτατο, άνω κάτω τελεία. Είναι σε εισαγωγικά, παιχνίδι σε εισαγωγικά. Και αυτό βέβαια δύσκολα μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ανώδυνη στιλιστική παιχνιδιάρικη διάθεση από μεριάς του στοχαστή. Σε τι χρησιμεύουν, τι σημαίνουν εδώ τα εισαγωγικά? Η κατακλείδα του βιβλίου ρωτάει, χωρίς ανθρώπους το παιχνίδι του κόσμου θα ήταν περίπου τι? Και η υποσημείωση που ακολουθεί την ερώτηση αυτή και άρα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την πραγματική κατακλείδα του βιβλίου, μας λέει «Παιχνίδι, κόσμος, τι θα ήταν, χρειάζονται εδώ ιδιαιτέρως να μπουν σε εισαγωγικά».
Γιατί λοιπόν εισαγωγικά? Ίσως γιατί η λέξη θέλει εδώ να πει κάτι άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε μέσα από αυτή. Κάτι όχι τόσο άμεσο και μονοσήμαντο, αλλά κάτι κινούμενο και φευγαλαίο, κάτι που ενδεχομένως η σιωπηλή συνένεση των παικτών μπορεί να συλλάβει και να εκφράσει με μεγαλύτερη διάρκεια. Τι είναι το παιχνίδι ή έστω το παιχνίδι σε εισαγωγικά? Πώς νοηματοδοτείται η έννοια του παιχνιδιού? Γιατί στο μέτρο που κινούμαστε στον κόσμο της σκέψης, του στοχασμού, οι λέξεις είναι έννοιες που εκφράζουν θεματικά σε μια δυνατή γενίκευση το πράγμα, αυτό δηλαδή για το οποίο κάθε φορά είναι ερώτηση. Μια τεράστια ιστορική συζήτηση διέσχισε τον περασμένο αιώνα και συνεχίζει σήμερα γύρω από το πώς σχηματίζονται οι έννοιες και δι' οι φιλοσοφικές έννοιες. Είναι το παιχνίδι μια έννοια? Γράφει ο Αξελός. Το παιχνίδι δεν είναι ούτε λέξη ούτε έννοια. Κι όμως μπορεί να αντιτείνει κανείς πως με βεβαιότητα είναι μια λέξη αφού παραπέμπει σε κάποιο νόημα και πως αποτελεί μια έννοια μιας και γενικεύει ένα νόημα. Γιατί αυτή λοιπόν η διπλή άρνηση? Προφανώς σκοπός του κειμένου δεν είναι απλώς να καταληθούν βασικές ονομασίες της γραμματικής, αλλά να αναδυθεί κάτι βαθύτερο, κάτι που οι παραδοσιακές έννοιες δεν επιτρέπουν τόσο εύκολα να αναδυθεί. Και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να εγκαταλείψει ο αναγνώστης τη βολική θέση όπου οι λέξεις και οι έννοιες έχουν ένα δεδομένο, καθορισμένο, έστω και πολυσήμαντο νόημα. Αυτά που σημειώσαμε μέχρι τώρα δείχνουν πως ίσως πριν από την αδέξια και προβληματική ερώτηση «Τι είναι το παιχνίδι?», να πρέπει εδώ να μας κατευθύνει η ερώτηση «Πώς είναι το παιχνίδι?», «Πώς εμφανίζεται το παιχνίδι?». Πράγμα που με τη σειρά του οδηγεί σε μια ακόμα πιο πρωταρχική ερώτηση, μια πιο πρωταρχική ερμηνευτική απορία σχετικά με το βιβλίο. Πώς επικοινωνείται εδώ το παιχνίδι? Όπως και στο σύνολο σχεδόν του βιβλίου, σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο για το οποίο μιλάμε, ο λόγος οργανώνεται με τη μορφή του αποσπάσματος που ανέφερε και ο κύριος Μπέγρος προηγουμένως. Η έννοια που δεν είναι καν έννοια επικοινωνείται μέσα από αποσπασματικές στιγμές, χωρίς την προφανή αρχιτεκτονική που έχει για παράδειγμα ένα συλλογισμό, όπου οι προκείμενες συνδέονται με μονοσήμαντο τρόπο και που κάθε σκέψη έχει απαραίτητος μία και μόνο συγκεκριμένη θέση, συνεισφέροντας σε ένα συμπέρασμα. Το πρελούδιο του βιβλίου μας προετοιμάζει για αυτό το ύφος λέγοντας, διαβάζω, «Το υπαγωγικό, discursif, το συνεχές, είναι ντούτης αποσπασματικό και το αφοριστικό, το ασυνεχές, είναι επίσης συνολικό». Δεν είναι λοιπόν το απόσπασμα καθεαυτό που ευθύνεται για την αποσπασματική θέαση του πράγματος, ούτε αυτό που οδηγεί σε μια αποσπασματική προσέγγιση. Το ίδιο το παιχνίδι δεν εμφανίζεται παρά ως απόσπασμα. Απόσπασμα εν τούτης ενοποιημένο, μιας και μιλάμε για το παιχνίδι. Μέσα σε αυτόν τον αποσπασματικό λόγο συναντάμε διάφορα ρητορικά σχήματα. Θα σταθώ εδώ σε μερικά μόνο από αυτά. Πρώτον, την ερώτηση και πιο συγκεκριμένα την ανοιχτή ερώτηση που δεν παίρνει μια άμεση απάντηση. Ρωτώντας γύρω από το παιχνίδι, γύρω από τη σχέση με τον κόσμο, το βιβλίο τελειώνει με την ερώτηση «Τι περίπου θα ήταν το παιχνίδι του κόσμου χωρίς ανθρώπους?». Είμαστε πολύ μακριά από τη μεταφυσική παράδοση που χαρακτηρίζεται από την ανανεούμενη προσπάθεια για την απάντηση στο «Τι το όν». Είμαστε πολύ μακριά από μια προσπάθεια να συστηματοποιηθεί μια βέβαιη επιστήμη. Διαβάζουμε. Ερωτών και ερωτηθέν, το παιχνίδι που ενώνει άνθρωπο και κόσμο, παίζοντας καθέναν από τους συμπαίκτες, εκφράζεται μέσα από ερωτήσεις που είναι πρόσχαρες καταφάσεις. Δεύτερο σχήμα, η άρνηση, ή μάλλον η αρνητική κατηγορική πρόταση, στην οποία επίσης αναφέρθηκε ο κύριος Μπέγρος. Στο μεγαλύτερο μέρος, οι κατηγορικοί προσδιορισμοί του παιχνιδιού και του κόσμου αποτελούν διατυπώσεις κυρίως γύρω από το τι δεν είναι το παιχνίδι, γύρω από το τι δεν είναι ο κόσμος. Χαρακτηριστικά, το κεφάλαιο για το οποίο μιλάμε ξεκινάει διευκρινίζοντας πως το παιχνίδι του κόσμου δεν είναι μια μεταφορά φτιαγμένη με βάση τα ανθρώπινα παιχνίδια. Μπορεί όμως το κεφάλαιο να ανοίγει με αυτή την προειδοποίηση, αυτό δεν σημαίνει πως η επικοινωνία δεν βασίζεται σε σχήματα μεταφορικά. Η εικόνα της σιωπηλής παραμονής στο παιχνίδι των σκακιστών που σας ανέφερα δείχνει αυτή την κατεύθυνση. Τρίτο σημείο, τρίτο τύπος, η πρόκληση μέσα από τον αφορισμό. Δεν συναντούμε συλλογισμούς που οδηγούν σε συμπεράσματα, αλλά θέσεις γενικές, συχνά άβολες και χωρίς την ανάγκη κάποιας ερμηνείας ή επεξήγησης, θέσεις συχνά προφανείς, θέσεις αφοριστικές, χωρίς πάντα κάποια προφανή προετοιμασία ή συνέχεια, που συχνά προβάλλουν μια εσωτερική κυκλικότητα ή μια φαινομενική αντίφαση. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να παραπέμψω στο πλήθος των φράσεων που δικαιολογούν αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ο λόγος αυτού του κειμένου
Επομένως, δεν ορίζει, δεν εξηγεί με κανέναν τρόπο άμεσα τι είναι το παιχνίδι. Εν τούτης, καθυλώνει τον αναγνώστη και συγχρόνως το βγάζει από μια θέση γνώριμη και βολική, τον προκαλεί, του ξυπνάει την προσοχή με κάτι που μοιάζει οικείο, αλλά συγχρόνως δεν είναι. Στην προσπάθεια να στρέψει το βλέμμα του αναγνώστη στο παιχνίδι, το απόσπασμα γοητεύει, αλλά και προκαλεί. Πράγματι, το πρελούδιο του βιβλίου μας μιλάει τόσο για πρόκληση του αναγνώστη, όσο και για την προτροπή να διαβάζει ανάμεσα στις γραμμές. Αυτό που λέει το κείμενο δεν εμφανίζεται μόνο στις γραμμές, αλλά και ίσως ιδίως ανάμεσα στις γραμμές, στο κενό ανάμεσα σε αυτό που παραμένει εκ πρώτης όψης σιωπηλό και δεν φανερώνεται παρά έμεσα. Βρισκόμαστε επομένως για τα καλά στην κίνηση μιας επικοινωνίας έμεσης. Αυτό που εμφανίζεται μέσα από το κείμενο δεν είναι του είδους μιας άμεσης κοινοποίησης και άμεσης κατανόησης, όπως για παράδειγμα μια μαθηματική πράξη, 1 συν 2 ίσον 3, ή μια ιστορική διατύπωση, αν λέω για παράδειγμα η πρώτη πιετά του Μιχαηλάγγελου φτιάχτηκε το 1500 μετά Χριστό, ή ακόμα μια εμπειρική διατύπωση, αν πούμε για παράδειγμα σήμερα έχει πολύ ωραίο καιρό. Ανεξάρτητα από το αν γίνονται εύκολα ή όχι κατανοητές, αυτές οι άμεσες διατυπώσεις που ανέφερα, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ο δέκτης με αυτές ή όχι, το περιεχόμενό τους δεν υπερβαίνει τη διατύπωσή τους. Αντίθετα, αυτό που διατυπώνεται σχετικά με το παιχνίδι του κόσμου δεν προσφέρεται σε μια άμεση κατανόηση. Και τούτο όχι γιατί απαιτεί μια ειδική ευφυΐα, όπως για παράδειγμα μια πολύ δύσκολη φυσικομαθηματική εξίσωση που την κατανοεί μόνο μια περιορισμένη ελίτ φυσικών σε πολύ καλά πανεπιστήμια. Εδώ το διακύβευμα δεν είναι η σπάνια ευφυΐα, δεν είναι η εξειδίκευση, δεν είναι η απλωμένη γνώση, αλλά ιδιαίτερη συμμετοχή στην πρόληψη της σκέψης που δίνεται αποσπασματικά και που προσπαθεί να ανοίξει σε μια εγκύτητα αυτό που εμφανίζεται αποσπασματικά. Το παιχνίδι του κόσμου. Και πάλι, το πρελούδιο του βιβλίου μας προετοιμάζει για την πρόκληση του αναγνώστη στη δουλειά της ανάγνωσης ή στο συνώνυμο παιχνίδι της ανάγνωσης. Μιας ανάγνωσης κινητικής και τυχαίας που συμμετέχει στο κείμενο, καθώς και η ίδια γράφει επίσης το κείμενο. Το βιβλίο μιλάει έμεσα και μιλάει μόνο χάρη σε μια σημαντική συνεισφορά του αναγνώστη. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε τρεις εξέχουσες μορφές που δοκιμάστηκαν σε διαφορετικά προβλήματα, με διαφορετικούς όρους και διαφορετικά προγράμματα βεβαίως, στην προσπάθεια μιας τέτοιας έμεσης επικοινωνίας. Ίσως ο Κίρκεγκορ αποτελεί την πιο ίσως εμβληματική μορφή σε αυτή την κατεύθυνση, ονομάζοντας την ιδιαίτερη ρητορική που αποβλέπει στη θρησκευτική παιδεία έμεση επικοινωνία ή άλλες φορές ξύπνημα της προσοχής. Η απόσταση που διακρίνει την ιστορική έρευνα για ένα θρησκευτικό θέμα από την αγωνιώδη προσπάθεια του πιστού να γίνει πιστός, εξηγεί την απόσταση από την άμεση επικοινωνία ενός περιεχομένου και την έμεση επικοινωνία στον κάθε πιθανό πραγματικό αναγνώστη και μόνο σε αυτόν. Η προσπάθεια αυτή του μεγάλου Δανού συγγραφέα χαρακτηριζόταν συχνά στα γραπτά του από το καθήκον να απομακρυνθούν οι αιρετικοί. Ερετικό σημαίνει αυτό που προσέγγιζε το κείμενο όχι σαν μια κίνηση προς την οικειοποίηση της σκέψης και επομένως τη μεταμόρφωσή του, αλλά σαν μια θεωρητική πραγματεία. Δεν είναι καθόλου συμπτωματικό αν ένα από τα πιο βαθιά του κείμενα, όπου προσπαθεί να εξηγήσει ίσως την πιο φευγαλαία του σκέψη, την σκέψη της επανάληψης, είναι ένα συνεχές, οριακά κωμικό και ελαφρύ κείμενο που απογοήτευε τον ίδιο τον συγγραφέα. Ο Κίρκεγκορ επικοινωνεί την ιδέα της επανάληψης με ένα κείμενο που το χαρακτηρίζει το παιχνίδι της επανάληψης και η εμπειρική αδυναμία της. Αυτός όμως που κατανοεί την επανάληψη μεταμορφώνεται και ξανά αναλαμβάνει τον εαυτό του μέσα από αυτή. Μια άλλη μορφή σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί ο Νίτσε. Από το χυμαρόδες έργο του δεν θα αναφέρω παρά μία στιγμή ενδεικτική της προσπάθειας να αποτρέψει τον αναγνώστη από την όχι απλώς εύκολη αλλά κυρίως άμεση κατανόηση. Πράγμα που θα πει από μια κατανόηση που δεν αφορά την ύπαρξη του ίδιου του αναγνώστη, την αλλαγή μέσα από την ενσωμάτωση της σκέψης. Το μεγάλο του βιβλίο για όλους και για κανέναν θέτει σαν προϋπόθεση της κατανόησης, της αβυσαλαίας σκέψης, τη μεταμόρφωση και μάλιστα τη μεταμόρφωση στη φιγούρα του παιδιού. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ζαραθούστρα, το παιδί είναι αθωότητα και λύθη, ένα νέο ξεκίνημα και ένα παιχνίδι. Το πόσο έμεσα επικοινωνεί ο Νίτσε αυτή την αθωότητα στο μεγάλο αλληγορικό του έργο φαίνεται χαρακτηριστικά στην απορία του ακροατή μπροστά στον λόγο του σοφού δασκάλου. Μα γιατί ο Ζαραθούστρα μιλάει αλλιώς στους μαθητές του από ό,τι στον Καμπούρη? Απορία που εντείνεται λίγο πιο κάτω. Μα γιατί ο Ζαραθούστρα μιλάει αλλιώς στους μαθητές του από ό,τι στον εαυτό του? Αυτό που ενσωματώνει ο ήρωας του Νίτσε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το εξηγεί στους μαθητές ή στον τυχαίο ακροατή, είναι μια αβυσαλαία σκέψη που δεν παρουσιάζεται μέσα από κάποια λογικά σχήματα.
Σε ένα από τα βασικότερα κεφάλαια της επικοινωνίας αυτής της σκέψης, κεφάλαιο που εξαιρετικά σπάνια λείπει από τους ερμηνευτές, ο Ζαρατούστρα παρατηρεί: όπου μπορείς να μαντέψεις, αντιπαθείς να αποδεικνύεις. Αυτός που μαντεύει τη σκέψη ήδη την ενσωματώνει, ήδη αναλαμβάνει τον εαυτό του μπροστά σε αυτή. Μια τρίτη μορφή που αναμφίβολα αντλεί από τους δύο πρώτους είναι ο Χάιντεγκερ. Σήμερα ακόμα γίνεται πολλής λόγος γύρω από την ιδιαίτερη ενοιολογία και την ιδιαίτερη γραφή του Γερμανού στοχαστή, χάρη επίσης στην επεξεργασία της πρώιμης του σκέψης και των μεθοδικών εργαλείων που αυτή αποκαλύπτει αναλυτικότερα από ό,τι τα κατοπινότερα έργα. Αναφέρομαι εδώ στην κεντρική έννοια, στην αρχή μέθοδο, όπως χαρακτηρίζει σε κάποια κείμενα ο ίδιος ο Χάιντεγκερ, της τυπικής ένδειξης. Formale Anzeige, Indication Formelle. Πολύ νωρίς ο Γκάνταμερ ανέφερε τη συγγένεια της τυπικής αυτής ένδειξης, της Indication Formelle, με την έμεση επικοινωνία του Kierkegaard. Χωρίς να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αναφέρω εδώ κάτι από τον χαρακτήρα αυτής της τυπικής ένδειξης, της οποίας, από όσο γνωρίζω, η τελευταία επικοινωνία του Χάιντεγκερ γίνεται στο μάθημα του 1929-30. Σύμφωνα με τον Χάιντεγκερ, όλες οι φιλοσοφικές έννοιες αποτελούν έννοιες που δείχνουν προς μια κατανόηση του γενικού, παρά περιγράφουν άμεσα τον τύπο, τη φόρμα του πράγματος. Η συμβολή αυτής της ένδειξης είναι πως ναι, μεν γενικεύει, υπερβαίνει το εμπειρικό, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώνει σε αυτή τη γενίκευση τη διάσταση της ατομικότητας. Στη διάρκεια των διαδοχικών προγραμμάτων του Χάιντεγκερ, ο θάνατος, ο χρόνος, δεν είναι ποτέ καταρχήν ο θάνατος ή ο χρόνος, αλλά πάντοτε ο θάνατός μου, ο χρόνος μου. Όμως επίσης, ο προσωπικός προσδιορισμός του θανάτου, για παράδειγμα, ως θανάτου μου, έχει νόημα στο μέτρο που αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου μέσα στον κόσμο, χωρίς να μπορώ να κάνω κάποια αφαίρεση αυτού του κόσμου. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ανάγνωση μοιάζει να αποκλείει τον αναγνώστη που δεν μπαίνει στην κατανόηση του φαινομένου μέσα από το διπλό σχήμα του ως κάτι κάθε φορά δικού μου και ως κάτι που βρίσκεται εδώ σε σχέση με τον κόσμο. Εάν συχνά στα προγράμματα του Χάιντεγκερ βρισκόμαστε μπροστά στην ευθύνη της ανάληψης της συνητής ζωής, αυτό στοχαστικά συνδέεται επίσης συχνά με την ανάγκη της αλλαγής, της μεταμόρφωσης του ανθρώπου. Η αλλαγή ή η μεταμόρφωση, έννοιες που συναντιούνται σε κέρυες στιγμές στο έργο του μεγάλου Γερμανού στοχαστή, δεν είναι καθόλου ξένες επίσης με την ανάγκη μετατροπής του ίδιου του φιλοσοφικού προγράμματος, δηλαδή την ανάγκη να τεθεί εκ νέου το ερώτημα και όχι να σταθεροποιηθεί ένα αποτέλεσμα. Το ουσιώδες είναι η παραμονή στην ερώτηση και το στοχασμό. Αυτός που προσεγγίζει το στοχασμό αναλαμβάνει τον εαυτό του ως design, σημειώνω από ένα κείμενο του Χάιντεγκερ, τον design μέσα στον άνθρωπο, τον design μέσα στον κόσμο που ρωτάει αυτή τη σχέση με τον κόσμο. Στους τρεις αυτούς, μεταξύ τους συγγενείς αλλά και απόμακρους στοχαστές, βρίσκουμε το έμεσο σαν τρόπο επικοινωνίας μιας σκέψης που μεταμορφώνει τον αναγνώστη μέσα από την οικειοποίησή της. Το να γίνει κανείς χριστιανός για τον Kierkegaard, παιδί για τον Nietzsche, Dasein για τον Heidegger, σημαίνει την εγκατάλειψη μιας βολικής δεδομένης θέσης και την ανάληψη μιας ευθύνης προς τον εαυτό, χάρη στο άνοιγμα σε μια σκέψη που δεν αφήνεται σε μια άμεση κατανόηση. Κοντινός του Χάιντεγκερ, βαθύς αναγνώστης του Νίτσε και του Kierkegaard, ο Αξελός προτείνει τη σκέψη του παιχνιδιού, όχι σαν μια θεώρηση του παιχνιδιού των κανόνων και της ουσίας του, αλλά σαν αυτό μέσα στο οποίο παίζει και παίζεται ο άνθρωπος. Βρισκόμαστε πολύ μακριά από μια θεωρία του παιχνιδιού που καταγράφει σκοπό, συνδυαστικές δυνατότητες. Με έναν ουσιαστικό τρόπο, το παιχνίδι του κόσμου αναφέρεται σε αυτόν που είναι ήδη παίκτης και παίγνιό του. Θα πει δηλαδή σε αυτόν που αναλαμβάνει τον εαυτό του ως τέτοιον. Παραφράζοντας μια φράση του Kierkegaard, θα έλεγα πως δεν μπορεί κανείς να καταλάβει το παιχνίδι παρά παίζοντας. Παίζοντας όμως τι? Ολόκληρο το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου το διατρέχει η ένταση ανάμεσα στο παιχνίδι του κόσμου και στα πιθανά παιχνίδια μέσα στον κόσμο. Το διατρέχει η ένταση ανάμεσα στη διαφορά κόσμου και ενδοκοσμικού και την αδιαφορία για αυτή τη διαφορά. Η λέξη ένταση εμφανίζεται περισσότερες φορές. Όπως επίσης εμφανίζονται οι λέξεις κατανόηση που αναφέρεται στο παιχνίδι, άνοιγμα που αναφέρεται στον κόσμο και ξεδίπλωμα που αναφέρεται στην ανθρώπινη περιπλάνηση. Το παιχνίδι παραπέμπει στον κόσμο και ο κόσμος στο παιχνίδι. Η σχέση αυτή εμφανίζεται αποσπασματικά στον πλάνητα άνθρωπο. Πέρα από κάθε αιτιότητα, πέρα από κάθε τελεολογία που χαρακτηρίζουν ενδεχομένως τα ενδοκοσμικά παιχνίδια, ο κόσμος αναλαμβάνει τον εαυτό του ως εκείνο που μπορεί μόνος να κατανοήσει θράσματα του κόσμου και προς τον οποίο ο κόσμος ανοίγεται αποσπασματικά. Ακόμα μια φορά η ίδια φράση. Τι θα ήταν περίπου το παιχνίδι του κόσμου χωρίς ανθρώπους?
Η ερώτηση που κλείνει το βιβλίο του Αξελού θυμίζει την ερώτηση του Βοδιστή Μοναχού προς το μαθητή του. Ποιος είναι ο ήχος που κάνει ένα δέντρο που πέφτει σε ένα κατοίκητο δάσος? Η ερώτηση αυτή δεν έχει ανάγκη από απάντηση. Μπροστά στην απορία όμως, κάποιος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη αυτού που μόνος έχει τη δυνατότητα της σχέσης με τον κόσμο. Ο στοχαστής, όπως ο κακιστής της εικόνας που ανέφερα στην αρχή, σιωπηλά αναλαμβάνει τον εαυτό του μέσα στην παραμονή στο παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ.